για το επίσημο της διαδικασίας ονομάζομαι Ζωνομέση Βασίλης και επισήμως είμαι εκπαιδευτής της Ελληνικής Ομοσπονδίας στην Ελεύθερη Κατάδυση και στην Υποβρύχια Αλία και σήμερα είμαι εδώ με τον φίλο και συνεκπαιδευτή και συναθλητή και συνοδοιπόρο και πολλά άλλα πράγματα Γιώργο Δούναμη για να οργανώσουμε για τον Γκλάφκο, δηλαδή όλο αυτό γίνεται υπό την αιγίδα του Γκλάφκου, ένα σεμινάριο το οποίο αφορά τις βασικές τεχνικές του υποβρύχιου κυνήγι. Είναι ένα θεωρητικο-πρακτικό σεμινάριο. Ρωτήστε με κι εσείς λιγάκι, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι τέτοιο, οπότε θέλουμε την βοήθειά σας, να μας βοηθήσετε δηλαδή λιγάκι. Ψέματα λέω, δεν χρειαζόμαστε τίποτα, αλλά είναι τρίκ αυτό για να συμμετέχετε. Θέλουμε την βοήθειά σας πραγματικά για να το οργανώσουμε όσο καλύτερα πρέπει, ώστε να πιάσει τόπο. Γιατί μιλάμε πάντα για βασικές τεχνικές. Οι βασικές τεχνικές του υποβρύχιου κυνήγι, αν το σκεφτείτε λιγάκι και για πάνω σας πώς ξεκινήσατε και πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, είναι τέσσερες. Ή τουλάχιστον έτσι αποφασίσαμε να τις ορίσουμε μία ομάδα σοφών που έφτιαξε το πρώτο σύστημα εκπαίδευσης υποβρύχιας αλίας στην Ευρώπη και πιθανά να είναι ίσως και το πρώτο στον κόσμο επισήμως. Η πρώτη τεχνική είναι το ψαχτήρι και εδώ λιγάκι έτσι για να ζεστάνουμε και την ομάδα. Όλοι είμαι σίγουρος ότι πιάσατε τα πρώτα σας ψάρια μπαίνοντας στο νερό και ακολουθώντας τα και πατώντας τη σκανδάλι. Κάτι το οποίο μοιάζει με πλανάρισμα, αλλά εμείς αποφασίσαμε να το ονομάσουμε αυθαίρετα γυρούσι, γιατί καμία σχέση δεν έχει με το πλανάρισμα. Οπότε αυτό το βγάζουμε λίγο στην πάντα και πάμε μετά στο ψαχτήρι, στην αναζήτηση του ψαριού στη φωλιά του δηλαδή. Και όχι στην τρύπα, γιατί είναι λίγο κίνκι τώρα να λέμε να πούμε ψάχνουμε την τρύπα. Και έχουμε και κυρία τώρα εδώ. Η δεύτερη στατιστικά τεχνική την οποία εξασκεί αυτή τη στιγμή ένας ψαρδουφεκάς μετά από το ψαχτήρι και όταν αρχίζει σιγά σιγά να τα πραγματεύεται λίγο καλύτερα τα πράγματα κατά τη γνώμη μου είναι το καρτέρι το οποίο είναι ακουστό, αποτελεσματικό, ευτυχώς αποτελεσματικό ακόμα στις ημέρες μας και παραδίδει στα χέρια του ψαρακυνηγού σχεδόν όλα τα ψάρια για να μην πω όλα οι μάστερς του καρτεριού τα έχουν πιάσει όλα τα ψάρια με καρτέρι. Η τρίτη τεχνική είναι μοντέρνα τεχνική, εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και ειδικά και ξεκίνησε να ανθίζει σε περιοχές που λείπει το ψάρι, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Γαλλία και είναι το αγκουάτο ή σε ελεύθερη μεταφορά το συρτό, το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε στην Ελλάδα με τον προσδιορισμό, τον επιθετικό προσδιορισμό συρτό καρτέρι, μόνο που το πραγματικό συρτό δεν είναι καρτέρι, αλλά μέσα σε αυτό εμπεριέχεται και λίγο καρτεράκι, θα τα δούμε όλα αυτά τα πράγματα πώς. Και άφησα τελευταία την κατά τη γνώμη μου τεχνική η οποία είναι το απάβγασμα της τεχνικής ενός κυνηγού και όχι μόνο ψαροκυνηγού, εδώ μπαίνει και λίγο φιλοσοφία τώρα, για τη θάλασσα είναι το πλανάρισμα, είναι η απευθείας προσέγγιση όπου καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι, ειδικά με σημερινές συνθήκες, στο ελεύθερο νερό, να καταφέρει ένας ψαροδουφεκάς να προσεγγίσει σε απόσταση βολή σε ένα θύραμα και δι' θύραμα πρεστής και να καταφέρει να του κάνει μια βολή και να το φέρει εκεί που πρέπει. Αυτές λοιπόν είναι οι βασικές τεχνικές. Η ιστορία δεν θα σας πω τώρα, θα κοιτάξω να σας πω στο τέλος για να εξοικονομήσουμε λίγο χρόνο για το διαδικαστικό να αρχίσει να δουλεύει λιγάκι μέσα στο μυαλό σας. Σήμερα θα αναλύσουμε τα βασικά. Όπως το είπα στην αρχή, αυτό είναι η εισαγωγή στις βασικές τεχνικές. Με τελείως εκπαιδευτικούς όρους. Σήμερα και τις επόμενες φορές που θα συναντηθούμε, δεν θα ακούσετε ένα απλό σεμινάριο. Σεμινάριο έρχομαι εγώ, που με εμπιστεύεστε ή δεν με εμπιστεύεστε, και λέω τα δικά μου. Και από εκεί και μετά τα βάζω στη διάθεσή σας και εσείς τα κρίνετε, τα υιοθετείτε ή δεν τα υιοθετείτε και έρχεστε ή δεν ξανάρχεται στο μέλλον να παρακολουθήσετε την εισήγηση ενός συγκητή. Σήμερα λοιπόν δεν θα κάνουμε τέτοιο πράγμα. Σήμερα έχετε στα χέρια σας γνώση δομημένη, η οποία έχει χτιστεί με γνώμονα την ασφάλεια και δεύτερο την αποτελεσματικότητα και είναι όλα αυτά τα οποία
Η Επιτροπή των Σοφών, σε εισαγωγικά, αποφάσισε ότι έτσι κι αλλιώς δουλεύουν σε όλους τους υγιείς και ικανούς ανθρώπους. Έχετε λοιπόν στα χέρια σας μία, όπως σας είπα, δομημένη γνώση, την οποία εάν τη χρησιμοποιήσετε, είμαι σίγουρος 100% σε όποιο επίπεδο και αν βρίσκεστε, ότι θα σας είναι χρήσιμη εις τον αιώνα τον άπαντα, σε όλη σας τη ζωή. Γεια σας και από μένα. Εγώ θα μιλήσω αποκλειστικά και μόνο για το κυνήγι στην τρύπα. Είναι ένας αγαπημένος μου τρόπος ψαρέματος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και θα μιλήσω γύρω από τις για τις τεχνικές γύρω από το κυνήγι στην τρύπα. Εδώ, όπως είπε και ο Βασίλης πριν, θέλω να πω ότι ουσιαστικά εδώ μεταφέρουμε μία δομημένη γνώση, ναι μεν, η οποία όμως συνδυάζεται και με προσωπικές γνώσεις, βιώματα και εμπειρίες, πέραν από την δομημένη γνώση δηλαδή που θα σας μεταφέρουμε, και εσείς θα επιλέξετε εάν αυτό είναι κάτι που αξίζει να υιοθετήσετε, όπως είπε ο Βασίλης, να το απορρίψετε ή όχι. Εντάξει. Για μένα προσωπικά, θεωρώ ότι για οποιαδήποτε τεχνική επιλέξουμε, οι σωστές βάσεις είναι το πιο σημαντικό. Ένα μικρό παράδειγμα θα πω ότι ο τρόπος που καταδιώκαμε, η τεχνική κατάδυση, είναι σημαντική για, για το συνολικό αποτέλεσμα της σπουδιάς. Όπως θα δούμε και παρακάτω. Τώρα, όσον αφορά τη δομημένη γνώση που είπαμε ότι εδώ θα μεταφέρουμε, εδώ απλά να μεταφέρω μία δική μου τοποθέτηση πάνω σε αυτό. Υπάρχουν οι σωστοί τρόποι, υπάρχουν οι λάθος τρόποι, αλλά υπάρχουν και οι αγαπημένοι τρόποι. Για μένα προσωπικά, οι αγαπημένοι τρόποι δεν είναι ποτέ λάθος. Εάν κάποιος του αρέσει να ψαρεύει με ένα όπλο 1.30 σε ένα μέρος το οποίο έχει 10 μέτρα βάθος και κατρακύλια με σαργούς να μπαινοβγαίνουν και περιμένει απλά πότε ένα ψάρι θα απομακρυνθεί από τις πέτρες για να το πάρει, και αυτός είναι ο αγαπημένος του τρόπος, τότε εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Εάν ξέρουμε ότι είναι λάθος τρόπος, τότε ο αγαπημένος τρόπος δεν είναι ποτέ λάθος. Προχωράω πολύ, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το θέμα της ασφάλειας, όπου έχει να κάνει με το ζευγάρι μας, το οποίο πρέπει εγγυημένα να ενδιαφέρεται για την ασφάλειά μας, παιδιά. Η ψευδέση της ασφάλειας είναι ό,τι χειρότερο. Ένας τρόπος για ζευγάρι που δεν το ξέρουμε πολύ καλά, αλλά το ανακαλύπτουμε μέσα στη θάλασσα, είναι να γνωρίσουμε αν ενδιαφέρεται για την προσωπική του ασφάλεια πρώτα, αν κάνει παρακινδυνευμένα πράγματα. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι λίγο δύσκολο να προσέξει και εμάς 100%, γιατί σημαίνει ότι δεν έχει και αίσθηση του κινδύνου. Σημαδούρα οπωσδήποτε, με τα κατάλληλα νερά, ξέρω εγώ, δεύτερα όπλα, ας πούμε, κλπ. Που θα κολλήνουν στο ψάρεμά μας, και η γνώση των ορίων του ζεύγου μας. Δηλαδή να ξέρουμε τη συμπεριφορά του υποβρυχίου, πώς είναι, τον τρόπο που ψαρεύει, τα μέτρα που ψαρεύει και τις τεχνικές. Εξοπλισμός. Για το κυνήγι στην τρύπα, θεωρούν ότι όπλα από 50 εκατοστά μέχρι και 90 εκατοστά είναι τα ιδανικά. Και αλλάζει το μέγεθος του όπλου, ανάλογα φυσικά και με το θύραμα, αλλά και τη μορφολογία του βυθού. Άλλο όπλο χρησιμοποιούμε, ας πούμε, σε μια πλάκα που έχει πολύ μεγάλο βάθος, και αλλιώς σε κατρακύλια που τώρα πάνω στο άλλο δημιουργούν ανάλογες τρύπες και τα ψάρια κινούνται, ας πούμε, και χάνονται γρήγορα από το δικό μας πεδίο. Θα διαχωρίσω εδώ το κυνήγι στην τρύπα σε δύο τεχνικές. Για μένα διαφορετικές, για κάποιους άλλους ίσως όχι. Είναι το κυνήγι στον προθάλαμο της τρύπας και το κυνήγι στην ίδια την τρύπα. Αλλιώς προσεγγίζουμε μία τρύπα όταν θεωρούμε και πιστεύουμε ότι το ψάρι βρίσκεται κοντά στην είσοδό της, και αλλιώς όταν πιστεύουμε ότι το ψάρι βρίσκεται στο βάθος της. Αλλάζει και ο τρόπος που προσεγγίζουμε την τρύπα, αλλά αλλάζει και η τεχνική με την οποία θα την προσεγγίσουμε. Στον προθάλαμο, οι προσεγγίσεις, πάλι προσωπικά για μένα, έχουν να κάνουν, εκτός από τη δομημένη γνώση που μεταφέρεται, που λέει ότι υπάρχει το αριστερό κατέβασμα και το δεξί κατέβασμα, δηλαδή από αριστερή μεριά της τρύπας ή από τη δεξιά μεριά της τρύπας, εγώ θα προσθέσω ότι αυτό μπορεί να είναι και μια ευθεία προσέγγιση στην τρύπα, ή λοξός αριστερά ή λοξός δεξιά. Η όλη φιλοσοφία είναι ακριβώς η ίδια. Δεν αλλάζει κάτι. Το μόνο που θα πω εδώ είναι ότι για την προσέγγιση στον προθάλαμο της τρύπας, να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι τη στιγμή που θα βγούμε, σε εισαγωγικά, για να δούμε, δηλαδή θα τοποθετήσουμε έτσι το σώμα μας
έτσι ώστε να φτάσουμε για να έχουμε οπτική επαφή με τον προθάλαμο, θα πρέπει αυτό να είναι στο ωφέλιμο βεληνικές του όπλου που εκείνη τη στιγμή κρατάμε στο χέρι. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όχι ότι είμαστε σε ωφέλιμο βεληνικές από το βράχο, αλλά από την ίδια την τρύπα ή από το θύρμα που θα είναι στο προθάλαμό της. Έχει διαφορά. Το να βγεις και να αποκτήσεις οπτική επαφή με το προθάλαμο μιας τρύπας και το ψάρι να είναι στην απομακρυσμένη μεριά της τρύπας, έτσι ώστε εσύ θα χρειαστεί να κινηθείς προς το μέρος του. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Τώρα, όσον αφορά την ίδια την τρύπα, όταν πιστεύουμε ότι το ψάρι βρίσκεται μέσα βαθιά στην τρύπα, εκτός από την προσέγγιση στον προθάλαμο που όπως είπα έχει διάφορες μεριές από όπου μας βγει η βουτιά ή από όπου επιλέξουμε εμείς να το κάνουμε, είναι ότι ελέγχουμε τον προθάλαμο, είναι μια μίξη τεχνικών αυτή, και μετά προσεγγίζουμε την ίδια την τρύπα. Υπάρχει λοιπόν ο τρόπος που θα πάμε είτε αριστερά είτε από δεξιά από την τρύπα για να την προσεγγίσουμε. Υπάρχει και η κατοκέφαλη προσέγγιση, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δηλαδή, να πάμε πάνω από την τρύπα και να βγούμε σιγά σιγά και να δούμε μέσα από αυτήν όταν αιωρούμεθα ανάποδα. Πώς γίνεται αυτό? Τοποθετούμε το χέρι πάνω από την πέτρα που θέλουμε να κοιτάξουμε από κάτω. Πολύ πολύ απαλά, γιατί ο ήχος μεταφέρεται, παιδιά, πολύ εύκολα και γρήγορα μέσα στο βυθό. Λυγίζουμε το χέρι κρατώντας ισορροπία και σιγά 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 με το όπλο, με το χέρι τεντωμένο πίσω, δηλαδή σε αυτή τη στάση, γυρνάμε και κοιτάμε, τοποθετούμε το κεφάλι μας έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε οπτική επαφή με την τρύπα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα ψάρι το οποίο βρίσκεται στο βάθος της τρύπας ή ακόμα και στον προθάλαμο που δεν το έχουμε αντιληφθεί με την ευθεία προσέγγιση μας, τι θα δει? Θα δει ένα κομμάτι από το σώμα μας, αυτό εδώ, το οποίο τι μπορεί να είναι? Μπορεί να είναι ένα ψάρι, μπορεί να είναι ένα χταπόδι ή οτιδήποτε άλλο. Ο όγκος είναι, μεταδίδει και την, κάνει τα ψάρια επιφυλακτικά. Οπότε, δίνοντας πολύ μικρότερο όγκο, ωφελούμαστε. Συν το χρόνος ότι τη στιγμή που εμείς γέρνουμε από την τρύπα, με το ίδιο μας το σώμα, τις περισσότερες φορές, διακόπτουμε το φως του ηλίου ανάμεσα σε εμάς και την τρύπα. Οπότε βρισκόμαστε σε σκιά. Γιατί αν παρεμβάλλετε φως ανάμεσα στα μάτια μας και στην τρύπα, τότε δεν μπορούμε να δούμε μέσα στην τρύπα. Επίσης δεν φαίνονται τα μάτια μας. Γίνεται σκιά, γιατί το ψάρι είναι μέσα, το φως είναι απ' έξω, οπότε αυτό που θα δει θα είναι κάτι μαύρο. Δεν θα μπορέσει να αντιληφθεί τι ακριβώς είναι. Και τότε πάντα προσωπικές εμπειρίες και βιώματα είναι αυτά, εγώ προσωπικά μετά βάζω το όπλο μέσα για να το κατευθύνω ανάλογα σε ποιο σημείο της τρύπας είναι το ψάρι. Η συνολική εικόνα ενός δίτη για μένα είναι πολύ σημαντική. Όπως όταν είπαμε, θέτεις τις σωστές βάσεις, είναι πολύ καλό αυτό για την εξέλιξή σου. Παραδείγματος χάρη, εάν εμείς ξεκινήσουμε μία κατάδυση, η οποία ας πούμε ότι είναι καλή, okay. Δηλαδή είναι αθόρυβη στο ξεκίνημά της, αλλά κατά τη διάρκεια που κατεβαίνουμε μέχρι να μας πιάσει η αρνητική πλευστότητα, κάνουμε διάφορα με τα χέρια μας ή αλλάζουμε πορεία απότομα ή κουνάμε το κεφάλι μας απότομα δεξιά-αριστερά, δεν ξέρουμε εκείνη τη στιγμή ένα ψάρι το οποίο βρίσκεται στο προθάλαμο της τρύπας διαγώνει από εκεί που εμείς θέλουμε να ψάξουμε. Αν θα θορυβηθεί, θα μπει μέσα και δεν θα το δούμε ποτέ. Οπότε, είναι σαν τη ζώνη ασφαλείας, κατ' εμέ. Πάντα προσέχουμε την εικόνα μας, ακόμα και όταν θεωρούμε ότι δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, ρυθμίσουμε πολύ σωστά την πλειστότητά μας ανάλογα με το βάθος που θα κινηθούμε. Έχω και κάποια βιντεάκια που θα το δούμε μετά, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ. Έχουμε την αθόρυβη κατάδυση όμως και προσέγγιση. Δηλαδή, μέχρι να φτάσουμε στο βυθό για να κάνουμε αυτό που έχουμε αποφασίσει από πριν, θα πρέπει να είμαστε απολύτως απαραίτητες κινήσεις. Και φυσικά εκμεταλλευόμαστε πάντα την αρνητική. Η θέση σώματος αλλάζει, όπως θα δούμε και στα βιντεάκια, ανάλογα με την τεχνική. Αλλιώς τοποθετούμε το σώμα μας όταν θέλουμε να κάνουμε ένα αριστερό πλησίασμα ή ένα αντιξιπλησίασμα, και αλλιώς είναι αν θέλουμε να κάνουμε μια κατοκέφαλη βουτιά. Η θέση του όπλου επίσης αλλάζει.
Εδώ θέλω να πω το εξής, ότι φυσικά ανάλογα με το θύραμα, όταν έχουμε γνώση, επιλέγουμε και το όπλο. Αλλά η θέση του χεριού όταν επιλέξουμε να πατήσουμε τη σκανδάλη είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει πάντα το όπλο να το κρατάμε αποφασιστικά. Μερικές φορές έχουμε μια πολύ όμορφη και χαλαρή βουτιά και αυτό μεταφέρεται ακόμα και στο πάτημα της σκανδάλης. Δηλαδή κρατάμε το όπλο χαλαρά με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάκουση. Η ανάκουση είναι πολύ έντονο το φαινόμενό της όταν το όπλο, το χέρι είναι λυγισμένο. Και κυρίως για την τεχνική που μιλάμε τώρα, το κυνήγι στην τρύπα, συνήθως το όπλο δεν είναι τεντωμένο. Έτσι, το 90% των περιπτώσεων το όπλο είναι τραβηγμένο πίσω. Και ανάλογα με τη γωνία που το όπλο είναι τραβηγμένο πίσω, τότε έχουμε και το φαινόμενο της ανάκρουσης πιο έντονο. Τι εννοώ με αυτό? Ο καρπός είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκεται ευθεία με το χέρι. Εάν επιλέξουμε να πατήσουμε τη σκανδάλη και ο καρπός είναι σπασμένος, σε εισαγωγικά, τότε η ανάκρουση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εάν το χέρι, η γωνία του χεριού αλλάζει από τις 90 μοίρες και πιο πίσω, όταν το χέρι είναι ανοιχτά από το σώμα, πάλι έχουμε έντονη ανάκουση. Οπότε αυτά τα πράγματα πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας. Τη στιγμή που θα αποφασίσουμε να πατήσουμε τη σκανδάλη, πρέπει πάντα να κρατάμε αποφασιστικά τη λαβή του όπλου. Έρχομαι λοιπόν τώρα στο πιο σημαντικό. Για μένα είναι η νοητή ευθεία της άκρης της σφαίρκας με το μάτι μας, παιδιά. Είτε αποφασίσουμε να κάνουμε ένα κατακόρυφο πλανάρισμα για ένα χτύπημα στον προθάλαμο, είτε κάνουμε ψαχτήρι σε πολλές τρύπες, πρέπει για μένα πάντα η νοητή ευθεία ματιού και άκρη της σφαίρκας να είναι στο ίδιο επίπεδο ως προς τι όμως. Κάθε φορά που εμείς ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να κάνουμε ένα χτύπημα στον προθάλαμο μιας τρύπας. Τη στιγμή λοιπόν που προσεγγίζουμε τον προθάλαμο με ένα αριστερό κατέβασμα, όσο αποκαλύπτεται ο προθάλαμος της τρύπας, θα πρέπει αυτό να γίνεται ευθεία με το μάτι μας και η άκρη της σφαίρκας να είναι λίγο πιο κάτω. Δηλαδή, να είναι τουλάχιστον 1-2 εκατοστά πιο κάτω από την νοητή ευθεία του ματιού με τον προθάλαμο της τρύπας. Γιατί αν εμείς επιλέξουμε να κάνουμε ένα πλησίασμα στον προθάλαμο με ωφέλιμο βεληνικές, ανάλογα όπως είπαμε το όπλο που κρατάμε, τότε τι συμβαίνει? Αποκαλύπτεται η παρουσία του ψαριού στο προθάλαμο, βλέπω το θύραμα, αυτό με βλέπει, όμως επειδή η νοητή ευθεία της άκρης σφαίρκας είναι λίγο πιο χαμηλά, δεν βλέπει το όπλο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί μπορούμε να εμφανίσουμε το όπλο και να ρίξουμε, μειώνοντας έτσι την απόσταση που το ψάρι θεωρεί ότι έχει από εμάς. Γιατί αλλιώς είναι το μάτι το δικό μας με το θύραμα και αλλιώς είναι η άκρη της σφαίρκας με το θύραμα. Δηλαδή δεν είναι σωστό να στοχεύουμε κατευθείαν, να το έχουμε έτοιμο για να ρίξουμε. Όπως είπε και ο Βασίλης, είναι προσωπικά βιώματα και εμπειρίες. Εσείς θα αποφασίσετε αν κάτι θέλετε να υιοθετήσετε ή όχι. Για μένα, πάντα, ακόμα και η άκρη της σφαίρκας, εάν είναι στην ίδια νοητή ευθεία του ματιού και με το θύραμα, θα του δώσει αυτό το ένα δευτερόλεπτο που δεν θα πατήσω εγώ τη σκανδάλη. Για μένα είναι δέκατα το να το σηκώσω και να το εμφανίσω, ας πούμε, και να ρίξω. Και επίσης, μερικές φορές, όταν φλερτάρουμε με την νοητή ευθεία, μερικές φορές εξέχει πρώτα η άκρη της σφαίρκας. Το θύραμα θα τη δει, θα στρίψει να γυρίσει πριν το δούμε εμείς. Χωρίς λοιπόν εγώ να θέλω να το ρισκάρω, πάντα είμαι έστω και 1-2 εκατοστά. Και κινούμε μαζί μου. Δεν είναι τίποτα να κάνω αυτό και να ρίξω. Τώρα, χρόνια επαναφοράς. Η χρόνια επαναφοράς, παιδιά, στην επιφάνεια είναι για μένα πολύ σημαντική. Όχι μόνο ανάλογα με το βάθος που πρέπει να τους κρατήσουμε έτσι ώστε να βάλουν την ασφαλειά μας, αλλά όσον αφορά και την συνολική εικόνα της βουτιάς. Όπως είπα πριν, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε έτσι όπως πρέπει από την αρχή της βουτιάς μέχρι και το τέλος. Και μην ξεχνάτε κάτι, ότι και μία ας πούμε τέτοια προσέγγιση που το ψάρι θα είναι πάρα πολύ επιφυλακτικό.
και θα γυρίσει και θα στρίψει και θα στοχίσουμε, μην ξεχνάμε ότι ειδικά στο κυνήγι στην τρύπα, κάθε φορά που θα στοχίσουμε, ούτε και όχι μερικές φορές, η άκρη της βέργας χτυπάει σε βράχο. Όταν χτύπησε σε βράχο, για 10-20 τετραγωνικά, όλα τα ψάρια βρίσκονται σε alert και είναι λίγο δύσκολο, ένα σοβαρό θύραμα τουλάχιστον, που είναι πιο δύσκολο να το προσεγγίσουμε, να το αντιληφθούμε. Τώρα, θέση όπλων κατά τη διάρκεια της κατάδυσης είναι πολύ σημαντικό. Η συνολική εικόνα, όπως είπαμε, τουλάχιστον για μένα είναι πολύ σημαντική, γιατί στη στιγμή της κατάδυσης, αν έχουμε το πρώτο τεντωμένο, τότε είμαστε ένας όγκος ο οποίος είναι πολύ μεγαλύτερος από ότι το όπλο να είναι μαζεμένο. Δεν έχει σημασία λοιπόν αν έχουμε εμείς σκοπό να κοιτάξουμε μία τρύπα που ξέρουμε ότι έχει να τρυπώσει ένα ψάρι. Έχει σημασία τη συνολική εικόνα που εμείς παρουσιάζουμε στη γύρω περιοχή. Γιατί το ψάρι μόνο θα σταματήσει εκεί, θα προχωρήσει και στην επόμενη και στην επόμενη, αν επιλέξουμε ας πούμε την τεχνική του ψακτηριού. Οπότε, για μένα η καλύτερη θέση του όπλου είναι στο πλάι, τη στιγμή που καταδυόμαστε, έτσι ώστε όταν αποφασίσουμε και αν αποφασίσουμε τελικά να κάνουμε και φυσικά όταν πλησιάζουμε μία τρύπα, έρχονται σε θέση βολής. Επομένως, τη συνολική εικόνα μετά να καταδυθούμε. Επίσης, είναι πολύ πιο εύκολο όταν κάνουμε κατωκέφαλη κουτιά να γύρουμε και να φέρουμε το όπλο στην κατεύθυνση την οποία βρίσκεται το ψάρι. Δεν ξέρουμε αν είναι αριστερά ή δεξιά της τρύπας. Έτσι. Και πάντα όλες αυτές οι κινήσεις κατωκέφαλη κουτιά γίνονται πάρα πολύ αργά. Οι γρήγορες κινήσεις μεταφέρουν, κάνουν και τα ψάρια πολύ πιο επιφυλακτικά. Εδώ μαζί θα ήθελα να πούμε μερικά βιντεάκια. Το πρώτο βιντεάκι αφορά το ωφέλιμο βεληνεκές. Δηλαδή, είναι η τρύπα, έχω δει το ψάρι το οποίο έχει μπει μέσα, κρατάω ένα όπλο μεσαίου μήκους, γιατί θεωρώ, επειδή είναι σφυρίδα, ότι έχω πολλές πιθανότητες να την χτυπήσω στο προθάλαμο. Η μορφολογία του βυθού με ευνοεί έτσι ώστε να επιχειρήσω αυτό. Εδώ βρίσκομαι στη Μήλο. Αρνητική. Πότε το είδες το ψάρι? Πότε το είδες? Το είχα δει από πριν το ψάρι και είχα επιλέξει να καταδυθώ. Στη Μήλο ήταν αυτό το χτύπημα. Είχε βγει, παιδιά, δεν ήταν ακριβώς εκεί που πίστευα ότι είναι. Είχε βγει και ήταν λίγο πιο πέρα. Και γι' αυτό είχα και το χρόνο να τεντώσω. Έπρεπε να καλύψω αυτό που σας είπα ότι δεν έπρεπε να κάνω. Δηλαδή να κάνω την κίνηση προς τη μεριά του ψαριού. Όμως δεν ήταν στον προθάλαμο της τρύπας. Ήταν τουλάχιστον 1-1,5 μέτρο πιο έξω από την τρύπα και πιο μακριά. Προθάλαμος πάλι. Βάλτε το πάνω σύγχυση. Ναι. Προθάλαμος πάλι. Βλέπετε το σώμα του. Ναι, ίσα-ίσα, παιδιά, ίσα-ίσα. Αλλού περίμενα ότι θα είναι και αλλού ήταν. Παιδιά, και στην προηγούμενη δουλειά και σε αυτή η χάρη της βιντεοσκόπησης δεν έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, δηλαδή πετάξω το όπλο πίσω και να τραβήξω το ψάρι, έτσι. Απλά καταλαβαίνετε ότι αλλιώς δεν θα υπήρχε βίντεο.
Μα δεν ήταν κάτι πιο βαλό, αυτό δεν προλάβαινε με τίποτα. Και εδώ. Δεξί κλικ κάνει μαμέ. Ναι, ναι. Πες το πιο δεξί. Εδώ. Ναι. Λοιπόν. Δεν είναι αφή. Εδώ έχει να κάνει και με τη ρύθμιση της πλειστότητας, αυτά που λέγαμε πριν. Πόσα βάρη έχεις εδώ? Νομίζω 4-3,5, δεν θυμάμαι. Είναι πάνω από 20 μέτρα αυτό? Εκεί είναι, εκεί γύρω. Και ο αγαθός εκεί είναι? Είδα το ψάρι να μπαίνει στην πέτρα εκεί που θα ψάξω. Προσέξτε, αυτό που σας έλεγα, ότι όσο πιο ωραία ρυθμίσουμε την πλειστότητά μας, ακόμα δεν έχω ακουμπήσει κάτω. Τώρα ακουμπάω. Νοητή ευθεία, άκρη βέργας και ματιού. Τώρα έχω κάνει βέβαια ένα αριστερό κατέβασμα και προχωράω ελέγχοντας. Η θέση του σώματος αλλάζει με τη γωνία που θέλουμε να δώσουμε την τρύπα. Ναι. Λοιπόν. Φυσικά είναι πολύ μεγάλο το σκληρό, για να το ευθυγιάσεις. Εκεί μπήκε. Όμως δεν αντιλήφθηκα κάτι. Θεώρησα όμως, επειδή είδα φως από την άλλη, ότι υπήρχε περίπτωση το ψάρι να έχει μετακυληθεί. Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που αποφασίζω να φύγω από αυτόν τον βράχο, προσέχω τη στάση του σώματος και την εικόνα μου. Δηλαδή, όταν βγω, να είμαι πρώτος σε ετοιμότητα και το χρόνο να μην εξέχει. Και άμεση βολή. Κοιτάξτε την απόσταση, παιδιά. Ήτανε στον προθάλαμο της άλλης της πλάκας, απέναντι. Είχε φύγει και είχε πάει εκεί. Και καθόταν και με κοιτούσε. Αν δεν είχα βγει σωστά, δεν θα το είχα προλάβει με τίποτα. Λοιπόν, πες ποιος τίποτα. Εδώ βρίσκομαι στα Χριστιανά, είναι νησάκια απέναντι από τη Σαντορίνη. Με φώναξε ο κάμεραμάν και μου είπε ότι εδώ κυκλοφορούσαν σαργοί, τέλος πάντων. Κάνω μια κατοκέφαλη, ένα κατοκέφαλο ψάξιμο. Προσέξτε. Παιδιά, τυπώστε το αυτό, είναι κοντρατικό. Και έλεγχος. Μικρό σταμάτημα είναι καλό για να μπορέσουμε να ανοιχνεύουμε σκηνήσεις, γιατί σχεδόν δεν υπάρχει φακός. 75 είναι. Όχι. 82-85. Και το όπλο ή σαν να με φαίνεται μέσα στην τρύπα. Ναι. Εντάξει, από τη στιγμή που θα πάω κάτω κέφαλα, η άκρη του Ισβέργας θα φαίνεται. Απλά είναι πάρα πολύ μικρή σε όγκο. Το θέμα είναι οι αθόρυβες κινήσεις όσο γίνεται και όχι απολύτως απαραίτητη επαφή, ας πούμε, με το βυθό. Εδώ έχει λίγο θετική πλειοψηφία ή είσαι ουδέτερος? Όχι, νομίζω, θεωρώ ότι ήμουν ουδέτερος. Σχετικά, ναι, ίσως λίγο αρνητικός, Λοιπόν, συνεχίζω το ψάξιμο. Είναι η επόμενη βουτιά, αν θυμάμαι καλά. Το άπλο πάντα τραβημένο πίσω. Τουλάχιστον προσωπικά εμένα έτσι με βολεύει. Όχι ότι άλλος τρόπος είναι λάθος.
θετικό. Ψάχνω να δω κάτι. Κάτι να μου κάνει κλικ. Μια καλή τρύπα, οτιδήποτε. Είδα μία μικρή θολούρα την οποία θα τη δείτε κι εσείς αργότερα. Όμως δεν πάω κατευθείαν εκεί. Πρώτα ψάχνω δεξιά-αριστερά, μήπως είναι κάτι που μου διαφεύγει, και ύστερα πάω να ψάξω εκεί που είδα τη θολούρα. Λοιπόν. Πλησιάζω σιγά-σιγά. Τη βλέπετε τη θολούρα στο κεφάλι μου. Αυτό ήταν που πρόδωσε τελικά το ψάρι. Προσέξτε τώρα. Προσπαθώ να πλησιάσω, ενώ είναι ήδη κάτω στο βυθό, μία τρύπα που θεωρώ ότι θα την κοιτάξω στο βάθος της και είναι η μορφολογία της τέτοια κατηφορική που δεν μπορώ με κανέναν τρόπο παρά μόνο με κατοκέφαλη μου για να πάω. Και θα το καταλάβετε. Για να μπορέσω να δω στο βάθος της. Βλέπετε πόσο πιο εύκολο είναι την κατοκέφαλη μου πια. Βρήκα το ψάρι, κοιτάξτε πόσο αργά βάζω το όπλο μέσα για να μην το τρομάξω. Και επειδή ήταν σε δύσκολη θέση, περιμένω και λίγο να μου δώσει λίγο σώμα. Αμέσως μετά το προπίσω. Ψάρι, όμως είχαν μπει ψάρια εκεί. Τα είδα να μπαίνουν. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι. Ξέρω όμως ότι τα ψάρια είχαν περάσει από αυτή την πέτρα. Οπότε, τι κάνω, αλλάζω γωνίες και γέρνω το κεφάλι για να αλλάξω τη γωνία που βλέπω από το φως που μπαίνει. Καταλαβατε. Δηλαδή μην παραδίδουμε τα όπλα αμαχητή που λένε, επειδή προσεγγίσαμε μια τρύπα που μόνο από τη μία μεριά της. Έτσι. Και δείχνω με το χέρι στο καμεραμάν ότι προχώρησαν τα ψάρια και μετακινήθηκαν. Και πάμε τώρα σε αυτό που λέγαμε πριν. Πόσο μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια μιας βουτιάς να υπάρχει μια μίξη τεχνικών. Αυτή είναι μια δύσκολη κατοκέφαλη βουτιά λόγω του ύψους του βράχου. Όμως δεν υπήρχε άλλος τρόπος να προσεγγίσω αυτή την τρύπα, γιατί ανέβαινε προς τα πάνω. Κοιτάξτε, πώς πέφτω σιγά σιγά για να μπορέσω να αλλάξω γωνία, οπτική γωνία. Βλέπεις μέσα. Ναι, γιατί μπαίνει φως. Μπαίνει φως από παντού. Κεφαλή τόπου τώρα είναι το κεφάλι σου. Ναι. Λοιπόν, και φυσικά τι κάνω, πάρα αλλάζω γωνίες. Ψάχνοντας. Εφαρμόζεις και το σύστημα κλείσιμο το ένα μάτι. Πάντα προσεκτικά, νοητή ευθεία όπου και ματιού, όπα. Τι έγινε τώρα. Είδα από τη γωνία την ουρά ενός αργού εκεί πέρα που θα πάω τώρα. Κατάλαβα, δεν είχα πολύ από εκεί που τον είδα. Ήξερα όμως ότι είναι στον προθάλαμο της τρύπας που εκεί θα πάω. Και τι έχω κάνει, αυτό που είπα, έχω κρύψει το όπλο, το έχω πιο πίσω και μάλιστα επειδή θα αναγκαστώ να πατήσω τη σκανδάλη με λυγισμένο χέρι, το κρατάω το όπλο με τα δύο χέρια. Όχι από τα λάστιχα βέβαια, από το σωλήνα. Το εμφανίζω και πατάω τη σκανδάλη γρήγορα για να προλάβω το ψάρι πριν χαθεί. Τακ. Μόνο μια λεπτομέρεια θα ρωτήσω εγώ για το λεπτομισμό. Το δέσιμο της μέρας.
στην τρύπα. Πρέπει να είναι πάντα στο στην τελευταία τρύπα πίσω-πίσω, εκεί που μπαίνει μέσα στην κασετίνα και οπλίζει. Ακριβώς όπως το είπες. Ακριβώς όπως το είπες. Παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε. Έτσι, εμείς εδώ τώρα θέτουμε τις βάσεις. Αυτό της τεχνικής. Τις βάσεις της τεχνικής. Υπάρχουν μεγάλη εξέλιξη πάνω σε αυτό. Είναι ολόκληρο σχολείο πραγματικά. Πολύ σημαντικό. Υπάρχουν βέργες οι οποίες έχουν μια τρύπα πριν από, το τελευταίο, από την τελευταία τρύπα του γκόλου της βέργας που εμείς λέμε. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο για να ρίξουμε στην τρύπα. Είναι άγκυρα πλέον η βέργα μας, δεν είναι βέργα. Έτσι είναι πολύ δύσκολο να την πάρουμε. Μόνο αν έχει άμμο, ίσως καταφέρουμε να την πάρουμε εμείς. Όπως επίσης το κυνήγι στην τρύπα αποφεύγουμε τα μεγάλα φτεράκια. Και επίσης τα μεγάλα φτεράκια σκαλώνουν πολύ εύκολα. Τέτοια tip υπάρχουν πολλά. Για πες. Το κυνήγι στην τρύπα. Έχω ερώτηση. Είδατε κάτι επικίνδυνο? Κάποια στιγμή πήγε μέχρι τη ζώνη μας. Το κεφάλι το έβαλε. Πώς το ψάξει άμα δεν βάλει το κεφάλι? Δεν είπα. Όχι, όχι. Είναι πολύ σωστή ερώτηση. Είναι πολύ σωστή ερώτηση. Φοβερή ερώτηση. Είναι θέμα επιλογής. Αυτό είναι το τεχνική. Η τεχνική στην τρύπα, ψαχτήρι δηλαδή. Υπάρχει τεχνική του Συρτού, του Αγκουάτα, του Καρτερίου κλπ. Που ο Βασίλης είναι και εξπέρ, θα σας εξηγήσει. Για μένα, θεωρώ ότι εάν το σώμα από τη μέση και πάνω είναι στην τρύπα, σε μια όχι να σφινώσουμε, το θεωρώ ασφαλές από τη στιγμή που μπορούμε να ανοίξουμε τα πόδια μας και τα πέδιλα μας είναι έξω. Έτσι, απλά για να ανοιχνεύσουμε. Είναι επικίνδυνο το κυνήγι στην τρύπα όσον αφορά το μπλέξιμο που μπορεί να έχει κάποιος όταν χτυπήσει μέσα στην τρύπα και το ψάρι αποφασίσει να μετακινηθεί προς τα έξω. Σαφέστατα, αν πάρουμε όλες αυτές τις τεχνικές, το να είσαι σε ανοιχτό νερό και να χτυπάς ένα ψάρι το οποίο είναι μακριά σου, είναι πιο ασφαλές όσον αφορά σωματικά, όσον αφορά τα μπλεξίματα. Και πάλι το λέω έτσι, όχι συνολικά την επικινδυνότητα, γιατί η επικινδυνότητα μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος ψαρεύει στην τρύπα καιρικά. Εγώ δεν έχω ακούσει να έχει πάθει υπόψη. Και αν υπάρχει ένα μπλέξιμο κάποια στιγμή, χτύπα ξύλο, κάποιος έχασε τη ζωή του, είναι ένα στα χίλια. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Εντάξει, το λάστιχο κάποια στιγμή να δείτε στο κεφάλι σας. Το λάστιχο. Σαφέστατα. Άρα είναι θέμα επιλογής, πολύ σωστά το θέτεις, και οπτικής. Εγώ έχω την οπτική, σαφέστατα, σαν δείτης, καλύτερη από την οπτική που έχει ο καμεραμάν που εσείς είδατε, έτσι. Ξέρω λοιπόν που βάζω το χέρι μου, όπως ξέρω έχω και τη συνολική εικόνα της τρύπας που θα επιχειρήσω τη βολή. Και όταν μιλάμε ψάρεμα χωρίς φακό, παιδιά, δεν θα σας ζητήσω το σωστό ή το λάθος. Εγώ σας συζητάω για ψάρεμα χωρίς φακό. Είδατε, έχω πολλά χτυπήματα τέτοια. Δεν μπορούσαμε να τα δείξουμε, επέλεξα κάνα δύο από αυτά. Θεωρώ ότι ο φακός, τουλάχιστον για την πρώτη προσέγγιση, σε όσους το χρησιμοποιούν, είναι λάθος για μένα. Δηλαδή, δεν πρέπει να μάθουμε και να αναπτύξουμε την τεχνική αυτή του πώς πλησιάζουμε, το πώς τοποθετούμε το σώμα μας, πόσο αθόρυβο θα είμαστε, έτσι, πριν χρησιμοποιήσουμε φακό για όποιον χρησιμοποιεί. Έτσι, θεωρώ ότι έχουμε μεγάλο ποσοστό επιτυχίας και γινόμαστε οι καλύτεροι δίτες, παιδιά. Από τη στιγμή που προσέχουμε το πώς καταδιόμαστε και το πώς προσεγγίζουμε. Μια ερώτηση, θα μου επιτρέψει, επειδή δεν είχα έρθει και από την αρχή. Κάτι είπες, λέει, ότι δεν πρέπει να σημαδεύουμε το ψάρι κατευθείαν. Όχι ακριβώς, απλά τι λέω. Εντάξει, όταν από τη στιγμή που θα βγούμε, κάνουμε ένα αριστερό κατέβασμα ή δεξί και βγαίνει το σώμα μας στην άκρη της τρύπας, το όπλο είναι σαφέστατα φυγανισμένο. Λέω, όταν επιχειρούμε μια βολή στον προθάλαμο, ναι, τη στιγμή που εμφανίζεται το σώμα μας στον προθάλαμο, αιωρούμενο ή όχι, δηλαδή είμαι συρτό από αριστερά ή δεξιά, είτε κάνοντας ένα πλάγιο πλησίασμα, μια πλάγια προσέγγιση, θα πρέπει η νοητή ευθεία της άκρης της βέργας με το μάτι μας να είναι λίγο πιο κάτω, έτσι ώστε το ψάρι που είναι στον προθάλαμο και βλέπει εμάς, να μην αντιληφθεί ότι ανάμεσά μας υπάρχει το όπλο και θορυβηθεί περισσότερο λόγω της κοντινότερης απόστασης που έχει η βέργα από αυτό. Και απλά το εμφανίζουμε όπως έκανα πριν με το κουμπούρι. Παιδιά, είναι όπως είναι. Το ψάρεμα για μένα είναι φαντασία. Έτσι. Όπως σας είπα, σωστή τρόπη, λάθος τρόπη, αγαπημένη τρόπη, τέλος. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ τα κάνω καλύτερα. Εσείς απλά βλέπετε, γουστάρετε, σας αρέσει, δεν σας αρέσει, το απορρίτετε ή όχι. Κάτι άλλο. Ναι. Μιλήσαμε αρκετά για την ευαισθητότητά μας. Ναι. Όμως το εύρος στο οποίο μπορεί να γίνει ένα ψαχτήρι
ειδικά από ένα πολιτικό ψαρατηρικό, μπορεί να είναι από 5, από 10 μέτρα και να κάνει και κάποιες δικές και στα 20 και γιατί είναι στα 25. Θα πρέπει λοιπόν να ρυθμίσει. Δεν μπορεί. Αυτό θέλω να πω. Αυτό που λέει ο Βασίλης. Γιατί δεν μπορεί, γίνεται. Η ιδανική πλευστότητα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όμως, στο 5 με 25. Όχι, θέλω να τονίσω την επικινδυνότητα που μπορεί να έχει αυτό όταν κάποιος. Απολυκά πάει βαθιά. Ναι. Μόνο τόσο. Τότε είναι η μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Αλλά υποτίθεται ότι όταν λέμε ότι ρυθμίζουμε την πλειστότητά μας σωστά, τι σημαίνει ότι αν αλλάξουμε επιχειρησιακό βάθος, θα αλλάξουμε την πλειστότητά μας. Άρα τι σημαίνει, ότι βγάζουμε ένα κιλό και το τοποθετούμε στη σημαδούρα ή παίρνουμε ένα κιλό από τη σημαδούρα και το τοποθετούμε στη ζώνη μας. Γιατί όταν πάμε σε μια περιοχή, περίπου όλοι μας ξέρουν. Ειδικά αν έχουμε σκάφος. Το οποίο μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε. Ας πούμε και γίνεται. Γι' αυτό μιλάμε για πολιτικό. Ναι, εγώ όταν αντιλήφθηκα ότι στα χριστιανά υπήρχε ένα βάθος τέτοιου είδους που είδατε, δεν θυμάμαι αν έβαλα ένα μισό κιλό. Νομίζω ότι έβαλα μισό κιλό επάνω. Γιατί πιο προηγουμένως είχε τύχει να μου το πιο βαθιά. Mm-hmm. Και από ό,τι είδατε, και εγώ το έβλεπα μετά και έλεγα: κοίτα τι ωραία ποσότητα. Οκ, έτυχε. Δεν σας πω ότι κοιτάξτε πόσο μαγκάς είμαι. Όχι, απλά έτυχε το βάθος με τα κιλά που είχα στη ζώνη. Που εντάξει, το προσέγγισα και εγώ λιγάκι, ας πούμε, αφαίρεσα μισό κιλό. Ήταν το ιδανικό, μάλλον. Έτσι, χωρίς πολλούς θορύβους, χωρίς πολύ αυτό. Και από ότι εγώ προσωπικά προσέχω τη συνολική μου εικόνα γενικά. Και αυτό μου έχει βγει σε πολύ καλό. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ψάρια πίσω μου να με κοιτάνε που δεν θα έπρεπε, θα έπρεπε να είναι μέσα. Και θεωρώ ότι επειδή ακριβώς είχα μια αθόρυβη προσέγγιση, ηρεμία στις κινήσεις, θέλω να κοιτάξω δεξιά, γυρνάω το κεφάλι αργά. Δεν κάνω αυτό το πράγμα για να μην τα χάσω όλα. Γιατί αυτό, τη μία κάνεις. Ακριβώς. Πρέπει από τη στιγμή που πέφτουμε στο νερό να είναι όλες οι κινήσεις μετρημένες. Ακόμα και στην επιφάνεια, όταν θέλω να στρίψω, κάνω τα χέρια μου έτσι. Δεν κάνω πεθυλιές για να στρίψω. Στην κατοκέφαλη βουτιά, κάνω τα μάτια μου δεξιά-αριστερά για να δω. Αν δεν βλέπω, θα γυρίσω και το κεφάλι. Ό,τι χρειάζεται ακριβώς. Τίποτα παραπάνω. Ήθελα να αναφέρω κάτι το οποίο μας το διδάξετε εσείς και κάποιοι άλλοι γνωστοί. Ότι όταν κάνουμε κατάδυση, μην έχουμε το κεφάλι του πάνω, να το έχουμε έτσι. Λοιπόν, αυτό εγώ ψάρω 40 χρόνια δεν το είχα κάνει. Μετά από ξένα πληθυντικότητες διαπίστωσα ότι όταν έφτανα στο κεφάλι, έβλεπα πολύ περισσότερα ψάρια. Και ο λόγος ήταν απλός. Δεν βλέπα τα μάτια μου. Βλέπα τα μάτια μου. Και δεν τρομάζανε, δηλαδή τα ψάρια ήταν πιο κοντά, δεν φεύγανε. Ήταν απλώς τα μεγέθη πολλές φορές. Με το που έφτανα στο ένα μέτρο, τότε σήκωνα τα μάτια μου. Είχα δει το ψάρι από πριν. Αν λέω ότι ήταν περισσότερο, εγώ θεωρώ, πιστεύω ότι ήταν η συνολική εικόνα της φωτιάς, αυτό που λέγαμε ότι είχε μια πολύ ωραία προσέγγιση. Κυρίως το κεφάλι αυτό βοηθάει στο να κάνουμε μια σωστή τεχνική κατάθεση χωρίς θόρυβο. Δηλαδή, είχε το κεφάλι πάνω, ας πούμε, και έσπαγε στη μέση, κάποιο πέδιλο έμενε απ' έξω, έκαναμε ένα θόρυβο λίγο στην επιφάνεια, τα πιο σοβαρά ψάρια μαζευόντουσαν λιγάκι. Με το κεφάλι μέσα έχει μια πολύ ωραία, ένα πολύ, πολύ ωραία τεχνική κατάθεση ξεκίνημα της βουτιάς και πολύ πιο εύκολα μετά είναι η πρώτη πεδιλιά. Γενικά γίνονται όλα πιο εύκολα από ότι. Σαφέστατα και η συνολική βουτιά. Κρατάει πιο πολύ. Είναι πιο ασφαλή. Εννοείται. Τι μπορούμε να κλέψουμε από τη μέση και πάνω, τα απολύτως απαραίτητα. Ακόμα και να λόγω να αφήνει περιττό μερικές φορές που λέει ο λόγος. Έτσι, μόνο τα πόδια κινούνται. Θέλω να αλλάξουμε κατεύθυνση το που μπορούμε να το κάνουμε με το κεφάλι. Δεν είναι ανάγκη να στρίψουμε όλο το σώμα ή να κάνουμε με το χέρι. Και προσέξτε, το βλέπω ακόμα και σε κάποιου υποτιθέμενα έμπειρου δείτε. Θέλουμε να αλλάξουμε κατεύθυνση, μην χρησιμοποιείτε τα χέρια σα, παιδιά. Δηλαδή, πάμε καμιά φορά, μας παίρνει το ρεύμα και θέλουμε να. Είδαμε το ψάρι εκεί. Βάζουμε το προς τα εκεί και κάνουμε το χέρι έτσι. Δεν το καταλαβαίνουμε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, κάνουμε ένα αργό πλησίασμα και για να φρενάρουμε, ανοίγουμε το χέρι. Δεν καταλαβαίνουμε ότι το ψάρι βλέπει το χέρι και. Ας πούμε, γίνεται πιο επιφυλακτικό. Έχουμε άλλες ερωτήσεις. Ναι. Το λάθος που δεν θα κάνουν στο ψαρτήρι στο πρακτικό. Το νούμερο ένα. Που δεν πρέπει να κάνουν. Για πες. Απευθείας προσέγγιση στην τρύπα. Εντάξει. Η βασική προσέγγιση. Και από μακριά τώρα. Ρεζίλι με έκανε. Ήταν το πρώτο πράγμα που έπρεπε να σας πω. Εντάξει, θεωρώ ότι. Όχι, αφορά το πρακτικό.
Αυτό είναι, αφορά το πρακτικό. Όχι, αφορά γενικότερα. Για να συντομεύσουμε διαδικασίες και να μην χρειαστεί να κάνουμε λάθος για να το διορθώσουμε. Όταν θα κάνουμε την προσομοίωση των τριών προσεγγίσεων, δεξί κατέβασμα, αριστερό, δεξί ψαχτήρι, προσέγγιση, δεξιά προσέγγιση, αριστερή προσέγγιση, κατοκέφαλη βουτιά, εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα, τώρα το ξέρετε, να πάει κάποιος στην πέτρα από 5 μέτρα μακριά και να πάει προς στην υποτιθέμενη τρύπα του σεναρίου κατά φάτσα. Ακριβώς. Εντάξει, για να σας έχει δει ότι είναι μέσα, πολύ πιο μπροστά θα έχει κρυφτεί, δεν θα το ξαναδεί. Δεν πρόκειται να αντιληφθείτε τίποτα. Είναι αυτό που λέγαμε για τον όγκο, ότι ο όγκος όσο πιο μεγάλος είναι, τόσο κάνει πιο επιφυλακτικά τα ψάρια. Ακόμα και στο κατέβασμα που τεντώνουμε το χέρι μπροστά και γινόμαστε 3 μέτρα. Έτσι. Πόσο μάλλον στην τρύπα όταν ξαφνικά φράζει όλη η είσοδος της τρύπας. Έτσι. Το να φράξει ένα μέρος, μικρό μέρος, και αυτό να γίνει σιγά σιγά, δίνει το χρόνο, έχει 1-2 δευτερόλεπτα τα ψάρια στο να αποφασίσουν. Να έρθουν από την περιέργεια στην επιφυλακτικότητα και μετά στο φόβο όπου θα στρίψουν να μπουν μέσα. Αυτά τα δύο δευτερόλεπτα μερικές φορές είναι αρκετά για μας. Έτσι, είναι αρκετά για μας. Κάτι άλλο? Ωραία, θα τα πούμε βέβαια και στο λόγο. Ναι, έχει το συνέχιο. Μια χάρη μόνο να κάνουμε μια σκοπράσιο να πάρουμε εκεί στη σχέση. Ναι, 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 ναι. Πάμε. Διάλειμμα 5 λεπτάκια, γιατί τα επόμενα θα πάνε με άπνοια, έτσι. Δεν έχει παιδιά. Λοιπόν, ξεκούραση, 5 λεπτά. 5. Πριν από όποια προσπάθεια, ψαρωτοφεγάδικη προσπάθεια εννοώ, θυμίζω ότι εδώ είμαστε για να μιλήσουμε για τις βασικές τεχνικές με τις οποίες συλλαμβάνουμε ψαράκι. Οπότε η έμφαση θα δίνεται διαρκώς προς την τεχνική, όχι προς τον εξοπλισμό και τα υπόλοιπα κομμάτια στα οποία αναλύεται μια ψαρωτοφεγάδικη προσπάθεια. Τώρα, στη φάση αυτή και στο πρακτικό και εδώ, η έμφαση θα δοθεί στην τεχνική. Όμως, δεν μπορεί να μην κάνουμε μια και ειδική και ιδιαίτερη μνήμα στην ασφάλεια, η οποία έτσι και αλλιώς, όπως και αν είναι τα πράγματα, το να πούμε κάτι για τον εξοπλισμό δεν έγινε και τίποτα, αλλά ορισμένα περιστατικά τα οποία, στα οποία αναλύεται μια, προέρχονται από τον τρόπο με τον οποίο αναλύεται μια βουτιά, θα πρέπει να τα συζητήσουμε. Κάθε ψαραντουφεκάδικη προσπάθεια, κάθε βουτιά, ξεκινάει από την επιφάνεια φυσικά, έτσι. Εάν δεν έχετε ξανακούσει, που είμαι σίγουρος ότι όσοι παρακολουθείτε συστηματικά σεμινάρια, αυτά τα πράγματα που θα σας πω τα έχετε ξανακούσει, εάν λοιπόν κάποιος δεν έχει ξανακούσει, θα τα πω τρέχοντας, δεν υπάρχει προσπάθεια η οποία δεν θα ξεκινήσει, νούμερο ένα, από την χαλάρωση. Ό,τι και αν γίνει δίχως αυτήν, θα είναι ελλειπές. Όταν λοιπόν αποφασίσεις, ο Γιώργος τι είπε προηγουμένως, το ψαχτήρι, παραδείγματος χάρη, να κάνεις ένα ψαχτήρι σε ένα μονόπετρο, και αυτό και για τις υπόλοιπες βουτιές θα ισχύει και για τις υπόλοιπες τεχνικές, σταματάς, κάθεσαι στην επιφάνεια και προετοιμάζεις τη βουτιά σου χαλαρώνοντας. Δεν θα αναφερθώ ειδικά στη χαλάρωση. Ανατρέξτε στις πληροφορίες που έχετε λάβει σχετικά με τη χαλάρωση. Και αν θέλετε κάποια στιγμή να συζητήσουμε ειδικά για αυτή, είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, σταματώ, χαλαρώνω και προετοιμάζομαι. Προετοιμάζομαι φυσικά, το σώμα μου δηλαδή, αναπνέω τα σωστά, όπως έχω μάθει να αναπνέω. Και μόλις νιώσω έτοιμος, θα κάνω τις αναπνοές της προετοιμασίας, την τελευταία, που είναι βαθιά, πλήρης, που δεν σπάει τη χαλάρωσή μου κτλ. Θα ξεκινήσω τη βουτιά μου κάνοντας αυτό που λέμε εμείς σπάσιμο μέσης, δεν σπάμε καμία μέση, είναι ειδική ορολογία μεταξύ μας, έτσι. Κάνουμε το σπάσιμο της μέσης και εγκαταλείπουμε την επιφάνεια. Αυτό εμπεριέχει ένα από τα σοβαρότερα λάθη σε μία βουτιά ψαραντουφεκάδικη αλλά και ελευθεροκαταδυτική. Το χτύπημα των πτερυγίων στην επιφάνεια του νερού για να εγκαταλείψουμε την επιφάνεια.
αυτό που έχετε ακούσει σαν πλατσούρισμα, πλατσάνισμα και με όλες τις ειδικές λέξεις τις ελληνικές. Λοιπόν, το χτύπημα λοιπόν των πτερυγίων την ώρα που γίνεται το σπάσιμο της μέσης και η εγκατάλειψη της επιφάνειας είναι το συνηθέστερο λάθος που κάνει ο σαρκοφαγός και αυτό το οποίο ειδοποιεί το περιβάλλον ότι κάτι κακό θα συμβεί πριν καλά καλά έχει ξεκινήσει. Αφού λοιπόν εξασκηθούμε στο να εγκαταλείπουμε την επιφάνεια δίχως να σηκώνεται το παραμικρό κυματάκι, αρχίζει μία πορεία προς το βυθό για να ασκήσουμε την αγαπημένη μας τεχνική, που είναι η οποιαδήποτε, η οποία πορεία έχει τρία στάδια. Το πρώτο, το στάδιο της θετικής πλευτότητας, όπου χρειάζεται παιδιλιές ο δίτης για να πάει προς τα κάτω. Την είσοδο στην περιοχή της ουδέτερης πλευτότητας, που είναι πολύ μικρή περιοχή, αυτή είναι μια πολύ μικρή περιοχή, που θα πρέπει ωστόσο να την αναγνωρίσετε εσείς, να καταλαβαίνετε δηλαδή σιγά σιγά πότε μπαίνετε σε ουδέτερη πλευτότητα, και εκεί πλέον οι παιδιλιές είναι και σε συχνότητα και σε εύρος μειωμένες, ώστε να μην καταναλώνετε οξυγόνο, όπως ακούσατε προηγουμένως, να μην καταβάλλετε υπερπροσπάθεια και να μην κάνετε και φασαρία μεταδίδοντας όλα αυτά τα κύματα που παράγονται από τις παιδιλιές. Και μετά την είσοδό μας, μετά από αυτό το στάδιο, στην περιοχή όπου η πλευτότητά μας είναι αρνητική, δηλαδή ακόμα και αν σταματήσουμε τις κινήσεις, πηγαίνουμε προς το βυθό, την οποία και χρησιμοποιούμε για να προσεγγίσουμε την τεχνική μας, αυτή που θα πάμε να εφαρμόσουμε, το ψαχτήρι, το καρτέρι, οτιδήποτε, έχοντας σταματήσει τελείως τις κινήσεις των πτερυγίων και κατευθύνοντας το σώμα μας με τις λιγότερες, όπως πάλι ακούσατε, κινήσεις του σώματός μας. Όχι χέρια έξω, όχι τραβήγματα, αλλαγές της θέσης του κορμί. Πάλι επιγραμματικά. 1. Χαλάρωση. 2. Αναπνευστική προετοιμασία. 3. Εγκατάλειψη της επιφάνειας με το σωστό τρόπο και από εκεί και μετά την χρήση των τριών διαφορετικών πλευστοτήτων που πρέπει να έχουμε από πριν ουσιαστικά ρυθμιστεί να μπορούμε να τις ελέγχουμε. Το πώς ρυθμίζουμε την πλευστότητά μας είναι ένα ολόκληρο μάθημα. Δεν θα το κάνουμε στο πρακτικό. Φροντίστε, επειδή δεν θα πάμε σε βάθος μεγαλύτερο από τα 10 μέτρα, θα πάμε σε βάθη μικρότερα των 10 μέτρων, εσείς θα κοιτάξετε να ρυθμίσετε την πλευστότητά σας, υποτίθεται ότι ξέρετε ότι το έχετε πάρει αυτό το μάθημα, θα ρυθμίσετε την πλευστότητά σας από πριν, θα έχετε τόσα βάρη δηλαδή, που να μπορέσετε να σταθείτε σωστά κοντά στο βυθό ή και στο βυθό με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη άνεση και δίχως να σέρνεστε ή δίχως να χρειάζεται να κάνετε παιδιές για να μείνετε εκεί. Υπάρχει κάποια πορεία σε αυτό? Έχουμε αντίληψη τι συζητάμε ως προς τη ρύθμιση πλευστότητας? Το έχουμε ξανακάνει, το έχουμε ξανακούσει όλοι? Μπράβο, ωραία. Τα βάρη σας λοιπόν θα είναι τέτοια που με τις ζεστές στολές που θα έχετε στο πρακτικό θα είναι έτσι ρυθμισμένα που θα μπορούμε να κάνουμε βουκιές λιγότερο από 10 μέτρα. Και κάναμε την αγαπημένη μας τεχνική και πιάσαμε ή δεν πιάσαμε. Έρχεται η ώρα να εγκαταλείψουμε το βυθό. Έχει τρόπο να γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει τρόπο το οποίο εγγυάται την ησυχία του περιβάλλοντος, την αποτελεσματική μας ανάδυση με όσο το δυνατόν πιο οικονομικό τρόπο, καταναλώντας το λιγότερο οξυγόνο και παράγοντας το λιγότερο διοξίδιο, που είναι το αέριο που ρίχνει την άπνοια και μπλα μπλα μπλα, αυτά που έχετε ξανακούσει. Και αυτός ο τρόπος, ο τρόπος ανάδυσης, δεν εμπεριέχει τα πατήματα στο βυθό και τα τραβήγματα από πέτρες, από τείχους και από τέτοια πράγματα που έχω δει πολλές φορές να γίνονται και μου ανεβαίνει πίεση και είμαι και μεγάλος άνθρωπος. Λοιπόν, με άλλα λόγια, ένα από τα πιο σοβαρά λάθη, και σας το λέω από τώρα να μην το κάνετε στη θάλασσα, είναι το πατάω στο βυθό για να ξεκινήσω να ανεβαίνω. Και ειδικά πατάω στο βυθό με τίποτα σύνθετα πτερύγια, κάρμπον ή αλόνιμα δηλαδή, τα οποία έτσι και αλλιώς υποφέρουν από αυτά τα πράγματα. Και το όπλο, έτσι, είπα, βάλουμε το όπλο. Εντάξει, ή το όπλο, ναι, οπλισμένο όπλο και το βάζει όλος κάτω. Αν είναι δυνατόν. Anyway. Λοιπόν, τέτοιες ατσαλοσύνες σας το λέω από τώρα να τις αφήσουμε, γιατί αν τις δούμε,
θα χρειαστεί να τις διορθώσουμε και αν διορθώσουμε μια μεγάλη ατσαλοσύνη, αυτός που την έχει, εμείς ερμηνεύουμε ότι αυτό είναι το επίπεδο. Οπότε δεν θα ακούσει τα προχωρημένα της ιστορίας, ενώ εάν κάποιος είναι υπόδειγμα σε όλα αυτά τα πράγματα, θα ακούσει και τις προχωρημένες πληροφορίες που θα αφορούν τη συγκεκριμένη πρακτική διαδικασία που θα υποστεί εκείνη τη στιγμή. Η κριτική δηλαδή θα αφορά το συγκεκριμένο επίπεδο που βρίσκεται ως συγκεκριμένο ζήτης, αυτή που θα γίνει μετά. Λοιπόν, ξεκίνησε λοιπόν η ανάθεση. Εδώ το πάμε ανάποδο. Το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο στο οποίο θα πρέπει να νικήσουμε, πιθανά να γίνουν έτσι τα πράγματα, μάλλον καλό είναι να γίνονται έτσι, να νικήσουμε την αρνητική πλευσότητα στην οποία έχουμε βρεθεί, κάνοντας παιδιές. Αυτές οι παιδιές έχουν και εύρος, είναι δηλαδή δυνατές παιδιές, έχουν και δύναμη και είναι πολύ πιθανό να έχουν και συχνότητα. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, όσο προχωράει η ανάδυσή μας προς την περιοχή της ουδέτερης πλευστότητας, σιγά σιγά αποκτούν ρυθμό και αυτά τα χαρακτηριστικά μειώνονται. Δηλαδή, όσο ανεβαίνω προς την επιφάνεια, και το εύρος της παιδιλιάς μειώνεται και η συχνότητα της παιδιλιάς μειώνεται και η δύναμη που βάζω. Μόλις περάσω την περιοχή της ουδέτερης πλευστότητας, εκεί πλέον έχουμε ένα πολύ ωραίο σταθερό ρυθμό μέχρι κάποια πολύ λίγα μέτρα πριν βγω στην επιφάνεια. Πολύ λίγα σημαίνει είναι πληθυντικός πάνω από 2, λίγα είναι σχεδόν 3. Δεν είναι λίγα τα 8-9. Γιατί σε αυτό που θα κάνουμε είμαστε στο βυθό. Στο τελευταίο λοιπόν, 1-2, ίσως και λίγο παραπάνω μέτρα, εκεί πλέον έχουν σταματήσει οι παιδιές. Γιατί σταματάμε τις παιδιές? Για να μην βγούμε με φόρα. Οπότε, εάν βγει το σώμα μας από το νερό, μετά θα ξαναντυθιστεί. Και δεν θα μπορέσω να κάνω το σημαντικότερο κομμάτι που αφορά τις αναπνοές εξόδου. Που ό,τι και αν γίνεται, ό,τι και αν κάνουμε, είναι το σοβαρότερο μέτρο ασφάλειας που μπορεί να προσφέρει στον εαυτό του ένας ψαροντουφεκάς, παύλα, ελεύθερος δίτης. Τις αναπνοές εξόδου. Κάθε φορά λοιπόν που θα βγαίνετε στην επιφάνεια, εάν δεν τις ξέρετε τις αναπνοές εξόδου, να σας τις δείχνω κάθε μέρα σε όποιον θέλει, είναι ένας τρόπος αναπνοής ο οποίος προστατεύει κυριολεκτικά τη ζωή σας στο πιο σημαντικό κομμάτι, τη στιγμή που έρχεται στην επιφάνεια. Ανεξάρτητα από το εάν είναι μια πολύ καλά ελεγχόμενη βουτιά ή μια ζωρισμένη βουτιά, που δεν σας προτείνω ποτέ να κάνετε τέτοιες βουτιές, αλλά όλοι τις έχουμε κάνει και όλοι θα τις ξανακάνουμε, οπωσδήποτε εσείς θα βγαίνετε κάνοντας αναπνοές εξόδου. Πάντα. Μα είναι ένα μέτρο. Είναι 2. Είμαι άνετος. Αναπνοές εξόδου. Καθαρό. Ποιες είναι οι αναπνοές εξόδου? Μόλις βγει το στόμα και η μύτη, μέσα από τη μάσκα, όχι και η μύτη, και το στόμα, το στόμα μάλλον, μόνο, μόλις βγει το στόμα μας, βγάζουμε τον αναπνευστήρα. Δόξα τω Θεώ. Κάτι πάει καλά. Δεν τον έχουμε τον αναπνευστήρα στο στόμα μας όταν κάνουμε τις αρτιβεκάδικες προσπάθειες. Μόλις βγει λοιπόν το κεφάλι μας έξω από το νερό, μικρή εκπνοή. Μικρή δεν είναι... Εντάξει, δεν είναι αυτή. Αλλά δεν είναι και... Ούτε αυτή είναι μικρή. Μικρή είναι... Έκανα μια εκπνοή τόση, όση να μου επιτραπεί να πάρω μια ωραία μεγάλη, όσο δηλαδή μια μεγάλη γίνεται εισπνοή. Αυτό είναι ένα μικρό κράτημα. Ένα κράτημα 1,5-2 το πολύ δευτερολέπτο. Αυτό το κρατηματάκι να το βάλετε στη ζωή σας. Είναι το πιο σημαντικό. Αυτό το κράτημα. Γιατί τόσα λίγα δευτερόλεπτα το κράτημα? Γιατί τόσα λίγα δευτερόλεπτα μόνο. Και ίσως να είναι και πολλά. Κράτα το 2. Μάλλον
Το κρατάω λίγο παραπάνω, γι' αυτό σε ρωτάω. Μην μου βγεις και στις αναπνέες εξόδου κοιτάς το ρολόι, γιατί τζάμπα τις κάνουμε. Όχι, έτσι. Πάμε. Ξανά. Θα πάμε σε θέμα περιγραφή. Ηρεμία. Και πώς το λέγει ο Ζωρό, τσάρμι, χάρη. Εντάξει, ηρεμία και χάρη. Ίσως και να ακούσετε να περιγραφεί σαν βγαίνω. Αυτό δεν είναι περιγραφή. Αυτό είναι επικίνδυνο. Εντάξει, λοιπόν, ηρεμία. Κι αν ακούσεις από δίπλα τον άλλον να λέει «Ο ροφός είναι έξω από την πέτρα και έξω...» Εσύ ηρεμία. Αναλάβαμε. Πάμε τώρα να μιλήσουμε. Να συζητήσουμε για να προετοιμαστούμε για το επόμενο στάδιο της προσπάθειάς μας, που είναι μία βουτιά, που ίσως να είναι σύνθετη, ίσως να είναι πολύ απλή, αλλά εκείνη τη στιγμή που κάνουμε τις αναπνοές εξόδου και αναλαμβάνουμε, δεν μας απασχολεί τίποτε άλλο εκτός από αυτό. Εντάξει, η ανάληψη των δυνάμεών μας. Όσο πιο ωραία γίνονται αυτά τα πράγματα, να είστε σίγουροι ότι τόσο πιο γρήγορα και σωστά θα είστε προετοιμασμένοι για την επόμενη δουλειά. Αυτό γίνεται σε όλες τις τεχνικές, σε όλες τις βουτιές, κάθε μέρα, σε όποιο βάθος, σε όποιο χρόνο, σε οποιοδήποτε σημείο της ημέρας σας. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και την τελευταία κατάδυση, εσείς θα βγαίνετε και θα κάνετε αναπνοές εξόδου. Καθαρό? Ναι. Ωραία. Πάμε τώρα επί των τεχνικών. Έχει και άλλα πράγματα που αφορούν την ασφάλεια. Σύντομη και περιεκτική ερώτηση. Ναι. Στην έναρξη της ανόδου, ναι. Ο τρόπος παιδιάς, αν ναι. Είναι δελφινισμός, είναι κακό ή δεν έχει σημασία? Φοράς μονοπέδιλο? Όχι. Οι δελφινισμοί γίνονται με μονοπέδιλο. Εγώ τα κάνω τα δύο μόνο. Εγώ τα κάνω, ξέρω εγώ. Αν κάποιος πει εγώ δεν κάνω παιδιά, βγαίνω έτσι, τα κάνει. Θα σταματήσουμε να κάνουμε. Εφόσον φοράς στέρεο παιδιά, διπλά παιδιά δηλαδή, η γνώμη μου είναι κάνε αυτό που κάνεις έτσι όπως πρέπει, άκρος απαραίτητες κινήσεις, όχι υπερβάλλοντα ζήλο, δεν ηγέται η θάλασσα με ταχύτητα και δύναμη, εντάξει, με τεχνική και, πώς το πάμε, και το φλωρικό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα σου κάνει λίγο. Ναι. Σε αυτό, την ανάλυση. Αν σου άρεσε το... Ποιος είναι, το φλωρέ, ε. Να δούμε λίγο τώρα. Είπαμε να μην κάνουμε φασάρια. Ναι. Οκ, είσαι κάτω, είσαι στην αρνητική. Ζούμε στην αρνητική. Έχεις οριζοντιωθεί στο βυθό και κοιτάς τρύπα. Okay, είσαι σε ένα καρτέλ. Ναι, μου βάζεις ένα σενάριο τώρα, έτσι. Ωραία. Σκέφτομαι εγώ, είμαι τώρα, κάνω εικόνα. Α, είσαι αυτό... ένα βυθό. Οκ, είσαι να αναρωτηθείς. Ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος για να κάνεις τη λιγότερη... Τον έδειξε ο τρόπος. Αν είμαι ξάπλα κάτω, ένα καρτέλ. Έτσι. Ανασηκώνω με ελαφρά. Αυτό είναι αρκετό. Με το χέρι. Εντάξει. Και μετά, η πρώτη παιδιά. Ή μπορεί να είναι μία παιδιά προς τα μπρος, για να ξεκινήσω. Να γίνει μια καμπύλη πορεία. Αυτό που δεν έχει, μου είπε ότι είμαι ξαπλά στο βυθό. Για να πατήσω και να ξεκινήσω, πρέπει να σηκωθώ όρθιος. Σωστά, για να πατήσω. Αν σηκώθηκα όρθιος, γιατί δεν ξεκινάω τις παιδιές. Ελήφθη. Άρα λοιπόν, εάν γίνουν όλα τόσο πολύπλοκα, που εγώ διαλέγω το σενάριο του καρτεριού, εκεί είσαι χωμένος μέσα σε χαράκια ιστορία στον αντάλλο για να μην φαίνεσαι, και θες να βγεις από αυτά. Ή θα τραβηχτείς μπροστά με μία κίνηση συρτού για να ανασηκωθείς και μετά να δώσεις στο σώμα σου την πορεία που πρέπει να έρθεις σε θέση που θα κάνει παιδιές, οι οποίες στην αρχή θα είναι δυνατές και πιθανά να έχουν μεγάλη συχνότητα, μία, δύο, τρεις γρήγορες για να ξεκολλήσεις από το βυθό, να νικήσεις την αρνητική και μετά θα αρχίσουν να ηρεμούν, να ηρεμούν, να ηρεμούν. Μαθαίνει σιγά σιγά και όλους τους κανόνες της χαλάρωσης. Περί αυτολογώ τώρα, έτσι. Ρίχνεις τους ώμους, κατεβάζεις τα χέρια, παίρνεις χαλάρη θέση στο κορμί, χαλαρούν στο σβέρκο σου συνειδητά όλα αυτά. Και έτσι δημιουργούνται, παιδιά, οι διαφορές
κοιτάξτε να γίνεται. Άντε, το διαφορετικό να το κάνω θρίλερ. Είμαι σίγουρος ότι αναρωτιέστε, όσοι βουτάτε και με κόσμο κιόλας, που τυχαίνει καμιά φορά να είναι πιο αποδοτικός κόσμος από εσάς τους ίδιους, αναρωτιέστε τι έγινε ρε γαμώ το κερατό του τώρα, στο ίδιο περιβάλλον που λυμπάμε να πούμε. Ο ένας είναι εδώ και ο άλλος είναι 10 μέτρα δίπλα. Δεν μπορεί εγώ να έχω ένα ψάρι στη σημαδούρα ή κανένα και ο άλλος να σέρνει να πούμε όλο τον ωκεανό. Από τι δημιουργούνται οι διαφορές? Πάνω κάτω τα ίδια είμαστε τώρα. Βλέπεις κανένα Σούπερμαν, ξέρω εγώ, στο πρόσωπο του φίλου μου, ας πούμε, που βουτάει καλύτερα από μένα. Εντάξει. Και εγώ τι είμαι, ο φτωχός με ροκαματιάρης, ο αδικημένος από την πείρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι ψαροδιφεκάδες του μέσου όρου που είμαστε όλοι, πάνω κάτω τα ίδια είμαστε. Πάνω κάτω με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο χρόνο πηγαίνουμε στη θάλασσα με τα ίδια όπλα. Εσύ κρατάς την αναπνοή σου 1,5 λεπτό, εγώ την κρατάω 1,35. Δεν δικαιολογείται η μεγάλη διαφορά. Ξέρεις τι δικαιολογεί τις μεγάλες αποδόσεις? Η διαφορετική προσέγγιση, η διαφορετική εμπειρία, ο τρόπος με τον οποίο ο ψαροκυνηγός αντιμετωπίζει το θύραμα. Όχι ο τρόπος που ο ψαροκυνηγός αντιμετωπίζει την ίδια τη βουτιά αυτή καθεαυτή. Γιατί αναφέρεσαι την ελεύθερη κατάδυση από την υπόθεση βουτιά, μετά όλο το υπόλοιπο είναι καθαρά κυνηγητικό κομμάτι. Καθαρά κυνηγητική υπόθεση. Εάν εκεί λοιπόν δεν μπορέσεις να είσαι καλός, έλα ο καλύτερος δίτης του κόσμου. Εντάξει, ψάρια δεν θα πιάσεις. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε σε αυτό το πρακτικό σεμινάριο, που ίσως να γίνεται με ριζοσπαστικό τρόπο, για πρώτη φορά στον κλάφκο με τέτοιο τρόπο, να εστιάσουμε στην τεχνική και μάλιστα το είπαμε βασικές τεχνικές. Εάν δεν τις ξέρεις, δεν πηγαίνεις πουθενά. Αν πηγαίνεις και ψάχνεις την τρύπα έτσι κατάφατσα, γαμώτο, δεν θα πιάσεις ψάρια. Ή θα πιάσεις 1 στα 100 που θα έπρεπε να πιάνεις. Έτσι. Και ο Γιώργος αυτό που σας έδειξε πολύ σοφά και επιλεγμένα έπρεπε να σας βάλουν σε σκέψη ως προς τη δυσκολία που είναι ένα κατρακύλι με μονόπετρα και ο άνθρωπος τελικά ψάχνει και πιάνει ένα σαργό που έχει και τι δεν έχει να κρυφτεί γύρω γύρω και όμως τελικά καταφέρνει και τον πιάνει. Οι πιθανότητες λοιπόν είναι υπέρ του θυράματος και σχεδόν πάντα θα είναι υπέρ. Θυμηθείτε λίγο, κάντε μια αναγωγή το πόσα πιάνουμε τελικά ως προς αυτά που βλέπουμε. Εντάξει, έχουμε πολλές ικανότητες και σίγουρα πιο πολλές ικανότητες. Αυτά πάμε λοιπόν να εκλεπτήσουμε σιγά σιγά. Εντάξει, θεωρώ ότι τα βασικά του ψαχτηριού τα πήραμε. Άντε να τα πω επιγραμματικά. Δεξί κατέβασμα. Η δεξιά μεριά της τρύπας. Σας έδειξε ο Γιώργος. Το όπλο πίσω. Εντάξει, πλησιάζω. Μάτι όπλο. Όταν θα το δω, θα το βλέπει και η Βέργα μου. Έχω 1 δευτερόλεπτο. Μόλις με δει και αποσαφηνίσει τι είναι, θα στρίψει. Άρα λοιπόν δεν έχει νόημα αυτό. Ανάτο, ναι, αλλά τώρα δεν είναι. Εντάξει, από την άλλη μεριά. Αυτό το δεξί πλησίασμα έχει τον δεσαβαντάζ ότι αν έρθει από το πλάι, βγαίνει πρώτα το όπλο και μετά το έχει δει, βγαίνει ο υπόλοιπος για να δεις. Απ' την άλλη μεριά. Αυτό έχει ένα βαντάζ από αυτή τη μεριά, για τους δεξιόχειρες, έτσι. Ότι αυτό, εάν έρθει, μπορούν να μπουν και τα δύο ταυτόχρονα, και το κεφάλι και το όπλο. Και το κατοκέφαλο έχει αυτή την πολύ ωραία κίνηση, το όπλο τραβηγμένο πίσω, το χέρι στηρίζεται πολύ πολύ απαλά και αρχίζει σιγά σιγά, σιγά και πέφτεις. Αργά. Εντάξει. Σε κάθε περίπτωση, σε αυτού του είδους τα εκλεπτισμένα πολύ τεχνικά ψαχτήρια, η θέση του όπλου είναι κοντά στο πρόσωπο. Κοντά. Εντάξει, και όχι εδώ. Αυτό δεν είναι κοντά. Αυτό σκεφτόμουν, θα βλέπω ότι έχεις τώρα και τον αντίχειρα στη σκανδάλη. Έχεις τον αντίχειρα στη σκανδάλη, είσαι έτοιμος δηλαδή να πάσα στιγμή να χτυπήσεις. Ναι, είμαι. Και με τον αντίχειρα, έτσι. Ναι. Ναι. Εάν η βουτιά εξελιχθεί σε ένα ψαχτήριο που δεν το βλέπω, δηλαδή βαθαίνει το ψαχτήρι μου, πέφτω, βλέπω στην αρχή εδώ. Εδώ βλέπω μέχρι το τέλος τραπεζιού. Πιο πέρα βλέπω τα πόδια του φίλου μου του Δημήτρη, ο σαργός. Η ουρά του δηλαδή. Πρέπει να πέσω κι άλλο. Εκεί μου δίνεται ο χρόνος να γυρίσω και να πατήσω με το δίκτυο κανονικά. Λοιπόν. Αυτά ήταν τα επιγραμματικά του ψαχτηριού, να μην πω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Η εγκατάλειψη της επιφάνειας, λοιπόν,
η οικονομία των δυνάμεων, ο θόρυβος και όλα τα υπόλοιπα γίνεται σε, όλα τα, σε όλες τις τεχνικές και αφορά την αποτελεσματικότητα της βουτιάς. Η χρήση της πλευτότητας και όταν ασκώ τεχνικές που με φέρνουν σε επαφή με τον βυθό, το πλανάρισμα δεν με φέρνει σε επαφή με τον βυθό. Οπότε αυτό που θα πω τώρα δεν ισχύει. Στις τεχνικές που με φέρνουν σε επαφή με τον βυθό, θα φροντίσετε η επαφή αυτή να γίνεται απαλά και αθόρυβα. Ή δυνατόν να μην σηκώνει ένα κοκοσκόνι. Θα γίνεται απαλά, αργά, απαλά και αθόρυβα. Όχι κουτρουβαλιάσματα. Να ρωτήσω κάτι. Για την ανάδυση τα είπαμε, ναι, βεβαίως. Έχω ακούσει και το έχω δει και εγώ λίγο την εμπειρία. Όταν ακουμπάω το βυθό ή πάνω από την πέτρα, σαν να λίγο τα ψάρια τρομάζουν. Δηλαδή, προσπαθώ να μην ακουμπήσω. Γι' αυτό το είπα αυτό. Αν χρειαστεί να ακουμπήσω το βυθό, γίνεται απαλά και αθόρυβα. Εννοείται ότι αν... κάτω. Γεια σου, ο τόπος. Λοιπόν, τα της ανάδυσης τα ακούσατε. Πάντα θέλω να βλέπω δίτες να κάνουν αναπνοές εξόδου όταν βγαίνουν, έστω και επιτηδευμένα. Εγώ θέλω να τις δω, να τις βλέπω εκεί πέρα που θα πάμε. Και τώρα πάμε, όπως τις περιγράψαμε, η πρώτη ήταν το ψαχτήρι, η δεύτερη είναι το καρτέρι. Τελειώνοντας όλα αυτά, εδώ έχει ένα πολύ, πολύ, πολύ μικρό μπούσουλα με όλα αυτά που συζητήσαμε και αφαιρετική διάθεση. Λέει δηλαδή εδώ, τι είναι εδώ? Τίποτα. Τώρα είναι κάτι. Λοιπόν, λέει εδώ, μέθοδος. Δεξιά προσέγγιση, αριστερή προσέγγιση, πάνω προσέγγιση. Ασφαλής διαδρομή, δίχτυα παραγάδια στο βυθό. Τι μας λέει δηλαδή? Όπου έχει δίχτυα παραγάδι πήγαινε και μπλέξε. Όχι, δεν μας λέει αυτό. Λέει όταν έχει δίχτυα και παραγάδια, μη σέρνεσαι ρε φίλε. Λοιπόν, προσέγγιση αντίθετα από την επιφανειακή πορεία. Δηλαδή όταν σε βλέπει ο ροφός να έρχεσαι από εδώ και μπει μες στο θαλάμι, μη βουτήξεις από εδώ, αφού σε έχει δει από εδώ να έρχεσαι. Πήγαινε πονηρά από την άλλη μεριά. Να γιατί τον πιάνει ο πολιτός σου και εσύ δεν τον πιάνεις ποτέ. Λοιπόν, αυτό. Το πλανάρισμα, το καρτέρι και το συρτό θα τα πάρετε, θα δώσω ένα τέτοιο μπούσουλα στους φίλους σας εδώ, θα έρθει ο καθένας και θα πάρει από μια φωτοτυπιούλα με τις τρεις βασικές τεχνικές όταν πηγαίνει στην τουαλέτα το πρωί, να πριν πάει για ψάρεμα, να κάθεται να τρέχει, αλλά τι δεν πρέπει να κάνω, εντάξει, αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα με το ίδιο σκεπτικό. Στο καρτερόπουλο. Τα καρτέρια, παιδιά, είναι δύο είδων. Τώρα δεν βλέπω τίποτα. Τώρα βλέπω. Το ένα καρτέρι, εμείς, για να φτιάξουμε ορολογία, να ακουγόμαστε σοφιστικέ, το λέμε το καρτέρι της ανείχνευσης του τόπου. Δεν το ξέρω το μέρος. Στο βυθό. Την ωραία μπανανοβουτιά, και αυτή είναι η ορολογία, έτσι. Δεν πηγαίνω όπως είπαμε, κάτω, πλησιάζοντας, λοξεύω και πάω να προσεδαφιστώ όσο πιο απαλά γίνεται. Έκασα κάτω, τραβάω και μια ωραία χεριά, φέρνω το όπλο σε θέση, γιατί δεν έχω δει τίποτα, θέση, θέση, εδώ δεν το έδειξε και κάθομαι και κοιτάω, τίποτα, κοιτάω και έτσι μετά. Στην αρχή με τα μάτια, μετά δεξιά αριστερά το κεφάλι. Τι παρατηρώ? Το περιβάλλον. Έχει μικρό ψάρι? Όχι. Φύγει. Ναι. Έχει μικρό ψάρι? Έχει. Πού είναι? Εκεί. Μία μπάλα καλόπριος έξω από ένα βράχο. Εντάξει, μόνο τα μπέλα δεν έχει βάλει, εδώ είμαι. Λοιπόν, τι θα κάνεις είναι δικό σου θέμα. Τι θα κάνω? Θα καθίσω εκεί, μια και εκεί έκατσα, εστιάζοντας την προσοχή μου στα μικρόψαρα του βράχου. Δεν προσπαθώ. Αυτά είναι κόλπα ζώρικα που κάνουν στην... να δω μέσα, να δω μέσα. Δεν κάνω τέτοια πράγματα. Εντάξει, δεν θα δω μέσα ποτέ. Μόνο Clark Kent το βλέπει μέσα. Και βλάχος. Μήπως πετάει κιόλας. Λοιπόν, εντάξει. Δεν θα δω μέσα. Τι θα δω? Εάν είναι κάτι μέσα χωμένο,
και κάνει να βγει προς τα έξω γιατί του κινήθηκε η περιέργεια, αυτά θα ανησυχήσουν. Κάτι συνέβη. Κου, σπάσανε. Ξαναενώθηκαν. Εντάξει, εκεί το έχει φωνάξει πια. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι χοντρά-χοντρά το καρτέρι με το οποίο δεν ξέρεις τι έχει γύρω-γύρω και ελέγχεις τον τόπο. Εστιάζεις προς τα εκεί που είναι τα μικροψαράκια. Εντάξει, απαλές κινήσεις του κεφαλιού δεξιά και αριστερά. Δεν έχει τίποτα. Με τον τρόπο που είπαμε, αναπνοές εξόδου, μπλα μπλα μπλα. Φίλε μου Δημήτρη, δεν είδα τίποτα. Φεύγει ο Δημήτρης, μου τα σε εσύ κι αν εσύ να πήγα. Πονηρό. Λοιπόν, δεν είδα τίποτα, είναι η σειρά του. Φυσικά. Κάθε στην επιφάνεια, χαλαρώνει ή κολυμπάει, κερδίζει τον τόπο, τον οποίο εσύ έχεις ελέγξει και δεν έχει τίποτα. Και πάμε στο επόμενο. Κάνει τη βουτιά του, το δικό του το καρτέρι. Αυτή λοιπόν, αυτά είναι τα καρτέρια του ελέγχου. Και μετά υπάρχουν και τα καρτέρια με τα οποία πηγαίνει να πιάσει το ψάρι. Ξέρεις ότι εδώ είναι, έχεις δει τις συναγρίδες, τα μαγιάτικα, δεν ξέρω τι είναι τέλος πάντων. Εντάξει, και τώρα πρέπει να πας να τα πιάσεις. Αυτά δεν είναι κορόιδα και έχουν αισθητήρια τα οποία ίσως ακόμα να μην τα αντιλαμβάνεστε, αλλά είναι πολύ προχωρημένα μηχανήματα. Με άλλα λόγια, αν περιμένεις να σε κρύψουν τα χρώματα της παραλλαγής, εντάξει, βοηθάνε. Ναι, από τη στιγμή που σου φτιάξαν τη διάθεση, βοηθάνε. Εντάξει, αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα. Το μήνυμα. Τώρα, εάν βοηθήσουν και στα άλλα, οποία χαρά. Εσύ ωστόσο, επειδή αγόρασες καινούργια παραλλαγή, παρετήσου από το να προσπαθείς να κρυφτείς πίσω από την παραλλαγή σου και κοίτα να κάνεις μια σωστή προσέγγιση του σημείου που εξασφαλίζει στα ψάρια, όχι σε σένα, το ασφαλές έλα. Γιατί αυτά δεν είναι κορόιδα. Χρησιμοποιούν ασφαλείς διαδρομές. Εάν λοιπόν δεν σου παρεμβάλλουν κάτι, δεν χρησιμοποιήσουν το ρεύμα για να έρθουν με οικονομικές κινήσεις προς εσένα, από διαδρομές που αν τυχόν τελικά αυτό που πάω να δω θα μου επιτεθεί, θα μπορώ να φύγω γρήγορα, συνηγορούν στο ότι πρέπει να σκεφτείς ανάποδα. Όχι αυτό που βολεύει εσένα, αυτό που βολεύει αυτά. Και αν το βρήκες, θα πας θα κάτσεις κάτω, ταπεινός, όσο λία ξυρισμένη και κάρμπον και 7 μέτρα ψαροτούφεγο με 356 λάστιχα και να κρατάς, ταπεινός, με διάθεση να ταπεινωθείς κι άλλο. Θα ηρεμήσεις, πολύ πολύ παρατηρητικά και προσεκτικά βγάζοντας τα λιγότερα προς τα εκεί, περιμένεις τον ερχομό. Ναι, και ούτε κινήσεις του κεφαλιού, ούτε τίποτα. Μπήκανε σε απόσταση βολής, ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Έχω πρόταση, αλλά δεν αφορά την τεχνική. Αφορά μια άλλη διαδικασία. Και θα την κάνω τότε την πρόταση. Τυράκι είναι αυτό για να ξανάρθετε. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Τι πρέπει να κρύβουμε στο καρτέρι? Το πορτοφόλι. Όχι μόνο το σώμα, να κρύβει. Το έχω παρατηρήσει με κοινικά μοφάρια. Κοινικά πολύ τα μοφάρια. Φίλε μου, είμαι ο τελευταίος που θα σου μιλήσει για κοφάρια. Δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Είναι το παραπονό μου. Δεν κρύβομαι τόσο και έρχονται. Και όταν πάω στα αφήκια για τις μπούρες, στο ίδιο μέρος, κρύβω τα πάντα. Τα πάντα. Καλή τακτική. Από εκεί και μετά, επαφίεται στη διάθεση των ψαριών. Και μιλώντας για τσιπούρες, από αυτές έχω πιάσει σου. Είναι δύσκολα. Δύσκολα ψαριά. Εάν έχουν τη διάθεση, έρχονται σαν κουτές. Εάν δεν έχουν τη διάθεση να έρθουν, κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι κόβει. Εντάξει, παιδί, εγώ μόνο μου τα. Πρέπει να κρύβουμε το περισσότερο. Χαίρομαι που. Δηλαδή πρέπει να είμαστε. Πρέπει να βρίσκεις πίσω από εμπόδιο. Θα δείξεις πίσω από εμπόδιο, οπωσδήποτε. Και όταν βλέπεις ένα ψάρι δύσπιστο, έχω τέτοιο παράδειγμα να σας δείξω. Γιατί επιλεκτικά θα δούμε πολλές βουτιές που θα τις συζητήσουμε ως προς το τεχνικό κομμάτι. Γιατί πάρθηκαν οι συγκεκριμένες αποφάσεις εκείνη τη στιγμή. Έχω λοιπόν τέτοια βουτιά. Όταν βλέπεις ότι ένα ψάρι αμφιβάλλει, αν θα θέλει να έρθει, αλλά αμφιβάλλει, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να προκαλέσεις αυτό που θες εσύ, τον άνθρωπο.
Αυτό το πράγμα λοιπόν το μεγαλύτερο κομμάτι πατάει στην ταπείνωσή σου. Δηλαδή. Εντάξει. Φύγε, σκύψε, άλλαξε το βλέμμα, τραβήξου λίγο πιο μακριά, απαλά, απαλά, απαλά και κρύψου. Με το χέρι αυτό. Εντάξει. Εγώ, ναι, είδες από ένστικτο να μου βγαίνει με το χέρι. Ναι. Με τι άλλο, θα βάλεις ανάποδα. Δεν είναι ανάγκη, κάνα. Μπορεί και να μην χρησιμοποιήσει το χέρι, βασικά. Θα πει το σώμα κάτω. Το σώμα κάτω. Αυτό είναι το προς τα κάτω. Εντάξει, εγώ σου λέω, οπισθοχώρησε λιγάκι, εντάξει, και χώσου κατά με το φρύδι. Λάβες. Αυτό λοιπόν έχει, λέει στο πλάσμα, που κοιτάει περίεργα, όχι σε φοβάμαι. Α, αν του το δημιουργήσεις αυτό το συνέστημα, θα έρθεις να το χαζό να πέσει πάνω σου. Λοιπόν, το καρτέρι λοιπόν έχει την ασφαλή διαδρομή που λέγαμε προηγουμένως. Δεν σέρνομαι να πάω να κάνω καρτέρι δίπλα στα παραγάλια και τα δίχτυα. Ξαναλέω εδώ, θα το λέω συνέχεια. Έχει την επιλογή μιας επιτελικής θέσης, δηλαδή μιας θέσης που έχει πολύ καλή, αν είναι το πρώτο μέρος του καρτεριού, εικόνα του τόπου ή εικόνα των ζαριών, αν είναι το άλλο καρτέρι, το καρτέρι του χτυπήματος, την θέση που μας προσφέρει κάλυψη, δηλαδή είναι μια φυκιάδα σε μια μουδιά. Εν μάνα κάτι στην άμμο τώρα. Πήγαινε στη φυκιάδα ή έστω εκεί πέρα που αυτά τα δύο σμίγουν. Και μικρά τεχνάσματα τα οποία μπορεί και να βοηθήσουν. Μικρά τεχνάσματα είναι οι λαϊκισμοί και τα ξυσίματα. Και τα κρικρίκα αυτά τα... Λοιπόν, τα οποία όπως αστάπα μπορεί να βοηθήσουν, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπορεί να ενημερώσουν. Εάν λοιπόν είναι ένας τόπος, ο οποίος όλοι έχουν, οι ψαροδεκάδες που τον επισκέπτονται, έχουν ένα κρικρί. Μπαμ! Μπαμ! Όπου ακουστεί κρικρί, 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 σε 2-3 μέρες θα κάνουν μεταβολή όλα και θα πηγαίνουν στο πέλαγο, στο άλλο νησί. Εντάξει. Εάν είναι ένας τόπος, όπου, εντάξει, περνάει ένας στο τόσο, και το ξυσηματάκι μπορεί να δουλέψει και ο λαρυγισμός, και λαρυγισμός δεν είναι ένα απαγγέλι στην Οδύσσια. Εντάξει, λαρυγισμός είναι αυτό. Ακούστηκε. Και αν ακούστηκε λίγο, να είστε σίγουροι ότι επειδή είναι υπόηχος, είναι μπάσος ήχος, δηλαδή ήχος χαμηλής συχνότητας, ταξιδεύει μέσα στο νερό, πολύ μακριά. Άρα λοιπόν, μην μπερδεύετε το αυτό που λέει εγώ θα κάνω λαρυγισμούς. Sorry δηλαδή, με τους πραγματικούς λαρυγισμούς που είναι λίγοι, κοφτοί, ήρεμοι. Εντάξει, μοιάζουν με χτυπήματα της νυχτικής κίστης του ψαριού. Εντάξει, που πάει να στρίψει, κάνει ένα θόρυβο, ή το χτυπηματάκι της ουράς του ψαριού που πάει να κρυφτεί. Και του δημιουργείται του κυνηγού η περιέργεια. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει και με τα τεχνάσματα. Γιατί είμαι σίγουρος ότι θα με ρωτήσετε. Λοιπόν, τα σημεία προσοχής του καρτεριού, πάλι επιγραμματικά. Ποιο είναι το πρώτο? Τι προσέχει πρώτα ο Δήμος? Πες το. Είστε παραγάλια. Τώρα λέμε πάμε να κάνουμε καρτέρι. Εντάξει. Τι κάνω στην επιφάνεια? Χαλαρώνω. Δόξα τω Θεώ. Τέλεια. Χαλαρώνω στην επιφάνεια. Αναπνοές, προετοιμασία, όλα τα επόμενα. Λοιπόν, επόμενο σημείο. Πολύ σημαντικό για το καρτέρι. Η επαφή με το βυθό. Κάτω, και μένω εκεί. Απαλά, απαλά, το τελευταίο μετράκι έχω τα μονόπετρα εδώ. Μόλις μπήκα πίσω από το μονόπετρο, δεν θα κάτσω εδώ. Θα πάω στο μονόπετρο, αφού θα είμαι πιο κοντά. Να κόψω το μυαλό λιγάκι. Αφού λοιπόν φτάσω, απαλά, απαλά, προσβυθώθηκα. Τραβηματάκι, πήγα στην πέτρα μου. Έκατσα εκεί. Η επαφή λοιπόν με το βυθό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Οι κινήσεις του σώματος, του όπλου, η θέση του κτλ. Δεν το προτάσουμε. Δεν το προτάσουμε. Ναι, δεν το προτάσουμε εκτός εάν. Πού είναι το όπλο στο στάδιο αυτό? Πού είναι το όπλο, στην επαφή σου με το βυθό, πού είναι το όπλο? Ωραία. Δύο θέσεις μπορεί να έχει το όπλο. Ή να είναι πίσω ή να είναι μπροστά. Μπροστά είναι όταν καταρχήν η θέση το επιτρέπει, άμα δεν το επιτρέπει να το βγάλει μπροστά. Άμα εσύ είσαι κάτω από το μονόπετρο και το όπλο είναι πάνω και δεν βλέπεις τίποτα μπροστά σου, πώς θα είναι μπροστά? Πίσω θα είναι.
Όταν λοιπόν η θέση το επιτρέπει και τα νερά είναι πεντακάθαρα, οπότε όπως και αν γίνουν τα πράγματα, η βολή θα είναι μακρινή, είναι μια συνθήκη που μπορεί να βάλει στο όπλο μπροστά. Γενικότερα σε ψάρια τα οποία όπως είναι συναγρίδες παραδείγματος χάρη, μπορεί να έρθουν από οποιαδήποτε κατεύθυνση ή να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή την κατεύθυνση, θέλει το όπλο ή πίσω τραβηγμένο ή ελαφρά μπροστά, σε θέση είμαι έτοιμος να αλλάξω, με σκοπό να αλλάξει την κατεύθυνσή του. Ελήφθη. Αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν με αφαιρετική διάθεση πάλι, με 2-3 επιλογές σεναρίων. Ένα, πολύ καλή ορατότητα, κοφτώ μπροστά μου, ιστορίες είμαι στο μεγαλύτερο μονόπεδο της περιοχής, δεν μπορεί να είναι το όπλο μπροστά. Okay. Είμαι σε πολυσχηδή, βυθό, μονοπετράκια, όμως χαμηλό, τραγάνα τύπου με φυκιάδα κτλ. Το όπλο τραβηγμένο πίσω και εγώ κρυμμένο πίσω από την τραγάνα. Για να μπορώ να το βγάλω να πάω στη στιγμή μπροστά. Λοιπόν, και μετά από αυτά, πέτυχα, δεν ξέρω τι έκανα, το πιάσα, δεν το πιάσα. Έχουμε την ανάδυση όπως την περιγράψαμε και μόλις βγούμε στην επιφάνεια κατευθείαν τι κάνουμε, ενημέρωση στο ζευγάρι μας τι έχει γίνει. Αναγνώριση εξόδου. Τέλεια. Ερωτήσεις απορρίζω το καρτέλι. Μπάμε. Υπάρχει τεχνική που αφήνουμε το όπλο κάτω στο καρτέλι. Ναι. Ή εγώ το πω. Ρίχνει μόνο του άμα το διατάξεις. Το αφήνω στο παιδί μου, δεν κατέβει και δεν το βάζεις, δεν πέρασε. Ανάλυση. Έτσι. Ανάλυση. Εγώ σκέφτομαι, το σκέφτομαι πολύ σοβαρά. Έχω αφήσει το όπλο μου κάτω στην τέτοια, στο βυθό, ναι. Πίσω από την πέτρα. Ναι. Και έρχονται οι συναγρίδες να το δουν. Όχι. Α. Για να μην αφήνω από το. Γιατί δεν ξανακάνω εκεί καθένα. Και αν δεν ξανακάνω εκεί. Στην ίδια φυλάκια. Και αν περάσει ένα μαγιάτικο στα μισό λεπτά. Καλά, εμείς δεν έχουμε τέτοια εκεί. Αφήνω το όπλο κάτω. Πάμε. Υποχρεωτικά δηλαδή, εάν τα ψάρια πάνε παραπέρα και στέκονται και σε κοιτάνε, θα πρέπει μετά να βουτήξεις να πάρεις το όπλο και μετά να βουτήξεις. Ή αν έρθουν, το άφησες, γιατί μη τρολά ρωτάς το τώρα, γιατί εγώ θέλω να περνάμε και καλά έτσι, αν το χιουμοράκι δεν γίνεται πάντα, πώς το λένε, αντιληπτό και εκτιμητό, το κόβω, αλλά έχει την πλάκα του όλο αυτό, έτσι. Το άφησα εκεί, θα φέρει τα ψάρια. Ακόμα δεν είναι τι είναι. Και εσύ θα κόβεις τις πλεύρες στην επιφάνεια. Κατάλαβες. Να θέλεις και να τα δεις από πάνω. Οπότε, βουτώντας για να το πιάσεις, είναι αυτό που λέει εγώ θα το φάω αυτό που είναι εκεί πέρα, έτσι. Και θα κόψουν οι συναγρίδες, όπως κάνουν τα μεγάλα πελαγικά, ας πούμε. Είναι τα μελανούρια και κυνηγάνε το ψηλό και όταν σκάει το μαγιάτικο, τα μελανούρια υποχωρούν. Περνάει, τρώει ο κυνηγός ο μεγάλος, φεύγει. Έρχεται να φάει το μαγιάτικο, ανεβαίνει ένας τόνος. Ή έρχονται να φάνε 10 μαγιάτικα. Και έρχεται ο πατριαρχέας. Δεν σκοτώνονται. Δεν είναι κοροϊδά αυτά. Και γιατί δεν σκοτώνονται, ελάτε να σας δώσω τυράκι τώρα έτσι να τα σκέφτεστε διαφορετικά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν από τους ισχυρούς της φύσης μεγαλύτερες κότες. Τι εννοώ κότες μεταφορικά εγώ τώρα. Εσύ λες δεν έχει ψυχή, κοίτα το να δεις, φοβάται. Δεν φοβάται ο μεγάλος κυνηγός. Ο μεγάλος κυνηγός στηρίζεται στο να διατηρεί τη φυσική του εικόνα στο μέγιστο δυνατό που μπορεί να τη διατηρήσει για να μπορεί να τραφεί. Δεν πάει στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζει πατατάκια και τη βγάζει. Αν λοιπόν του φύγει ένα λέπι, το πιθανότερο είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα να μην μπορεί να συντηρηθεί. Η μεγάλη κυνηγή λοιπόν, και αυτό πηγαίνει σε εσάς, τη συντηρούν την εικόνα τους. Και δεν θα δεις πιανίστα να παίζει μπάσκετ. Να ξεταφυλάει τα δάχτυλά του. Και δεν θα δεις εύκολα κορυφαίο ποδοσφαιριστή να κάνει σκι στον πάγο με παγοπέδιλα, ξέρω εγώ, και πυρουέτες. Οι μεγάλοι κυνηγοί λοιπόν προστατεύονται. Δεν θέλουν να μπαίνουν σε μάχες και σέβονται το μεγαλύτερο κυνηγό γιατί θα την πατήσουν. Και δεν είναι τραύμα του μου φάγε την ουρά. Αυτό ισοδυναμεί με σύντομο θάνατο. Σας είπα, η παραμικρή αδυναμία, εντάξει, θα το στείλει στην ασιτία. Και σε αυτό το περιβάλλον δεν είναι μόνο η ασυτεία. Είναι ότι δεν θα μπορείς να φύγεις κιόλας όταν θα έρθει ο ισχυρότερος. Καταλάβατε λοιπόν. Δεν είναι ότι δεν έχουν ψυχή τα ψάρια λοιπόν τα μεγάλα μαγιάτικα για να μην εμπλακούν σε μάχες. Με ένα μικρότερο τόνο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτός τρέχει γρηγορότερα.
Εντάξει, θα τους προλάβει και αν γίνει καμιά σύγκρουση, μετά και οι δύο θα πεθάνουν από την πείνα. Δεν εμπλέκονται λοιπόν σε τέτοιες ιστορίες. Αυτός είναι ο σεβασμός που υπάρχει ανάμεσα στους κινητούς της φύσης. Λοιπόν, έχω μια ερώτηση. Ναι. Έχει συμβεί δύο διαφορετικά πράγματα στον ίδιο τόπο, στο ίδιο καρτέρι, αλλά διαφορετική ώρα. Εγώ ψαρεύω με ένα όπλο το οποίο έχει το στερέσει προς τα κάτω. Ναι. Και μοιραία είναι, παιδιά, εδώ κάτι υπάρχει ασυμβίση. Ναι. Έχω κατέβει, έχω δει συναγκρίδες, έχω κάνει την έρευνά μου έξω από τις. Έχω δει τις συναγκρίδες να κόβουν βόλτα στα 10 μέτρα, κατεβαίνω. Το χέρι κάπου στη μέση, πίσω από βράχο, οι συναγκρίδες, γεια σας. Και ερμηνεύεις ότι φταίει το φτεράκι. Κάτσε. Αργότερα μετά από... Αργότερα μετά από καμιά ώρα, προς τη δύση του ηλίου, ακριβώς το ίδιο σκηνικό, ακριβώς το όπλο στο ίδιο σημείο, στον ίδιο βράχο, οι συναγρέδες φέραν πάνω. Μου λέει ένας ψαράς επιφανίας ότι κάποιες φορές αυτά που φωνάζουν, φωνάζουν και τα ψάρια. Αλλά είναι οι ακτίνες του ηλίου, πώς πέφτουνε και τι αποχρώσεις κάνει. Ισχύουν αυτά. Δεν έχω δει με τα μάτια ψαριού. Δεν ξέρω εάν τα ψαριά βλέπουν αποχρώσεις. Και ποιες αποχρώσεις. Πώς το εξηγείς αυτό. Εντάξει, έχω εικάζω μονάχα, αλλά ξέρω πάρα πάρα πολύ καλά ότι τα ψαριά πριν δουν έχουν πλήρη εικόνα του τι είναι αυτό το πράγμα που είναι εκεί. Μάλιστα. Πριν δουν. Και μην πιστέψετε ποτέ ότι υπάρχει πιθανότητα να βουτήξετε σε ένα κομμάτι με όποιο τρόπο και αν μπορείτε να βουτήξετε και δεν θα γίνετε αντιληπτοί. Γιατί πριν τα δείτε, ξέρουν γιατί είναι σε διάθεση να κυνηγήσουν και να φάνε και πότε κυνηγούν και τρώνε οι συναγρίδες. Όταν τα θυράματά τους είναι ευάλωτα. Πότε είναι ευάλωτα, νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Ελήφθη. Δεν είχε σχέση δηλαδή. Μπορεί. Στο φτεράκι σου να βάζεις δαχτυλιδάκι και δεν θα απαντήσω σε άλλη τεχνική ερώτηση, θα απαντήσω σε ερωτήσεις τεχνικής. Όχι, είσαι. Λοιπόν, απορίες για το καρτέλι. Αλλαζοσημεία ή γίνεται συρτό καρτέλι μετά. Μετά έχεις συρτό καρτέλι. Που το, σου είπα, συρτό και καρτέλι μαζί δεν γίνονται. Όπου το διαβάσατε λοιπόν, εγώ κάνω συρτό καρτέλι, είναι μια μεικτή τεχνική την οποία θα την πούμε. Γιατί είναι πολύ, είναι δολοφονική τεχνική, έτσι, είναι από τις πιο αποτελεσματικές. Αυτό που θα κάνουμε τώρα στη θάλασσα, όπως σας είπα για το ψαχτήρι, που θα κάνετε όλοι, δεξιά προσέγγιση, αριστερή προσέγγιση και κατ' κέφαλι, θα προσπαθήσετε όλοι να το κάνετε αυτό το πράγμα. Έτσι στο καρτέρι θα πούμε, έλα εδώ, 8, 9, 7 μέτρα. Μάλιστα, είναι μια καλή περιοχή. Βλέπεις προς τα εκεί, βλέπω. Τι βλέπεις, ένα βαρέλι. Δεν έχει σημασία, είναι ένα κοπάδι συναγρίδες. Εντάξει, πήγαινε κάνει ένα καρτέρι. Και θα πρέπει να εφαρμόσετε αυτά που μάθατε. Κάτω από τη σημαδούρα που θα έχουμε ποντισμένη. Εντάξει, και θα είναι από πίσω σας και από πάνω ένας εκπαιδευτής σας και ένας βοηθός εκπαιδευτής. Θα πάμε με κανόνες εκεί δηλαδή και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσοχή σε θέματα ασφαλείας. Θα κάνετε λοιπόν τη βουτιά σας, θα κάνετε την επιλογή σας. Εσείς θα την κάνετε, όχι εγώ. Για το πού και πώς θα πάτε να κάνετε το καρτέρι σας. Πάτε λοιπόν, θα κουμπίσετε εκεί πέρα, θα κάνετε ένα καρτέρι. Θα κοιτάξω να πάρουμε τρία όπλα, ένα όπλο για κάθε σημαδούρα, τα οποία θα είναι όπλα ανάλογα της τεχνικής που θα εφαρμοστεί. Εντάξει, δεν θα είναι όμως οπλισμένα. Πολύ πιθανά δεν θα έχουν και λάστιχα και σίγουρα θα έχουν τάπας. Οπότε δεν θα ρίξουμε. Δεν θα κάνουμε βολές δηλαδή. Ωστόσο είναι καλό να το κρατάτε το όπλο. Θα φροντίσουμε δηλαδή, τώρα δεν ξέρω τι θα είναι αυτά. Αν υπάρχουν θέματα παρεξηγήσεων, θα πάρουμε τρία αποδούνα. Ένα μπάλκο, ένα αεροβόλο και ένα τέτοιο. Έτσι. Αν δεν υπάρχουν, θα δούμε τι θα κάνουμε τέλος πάντων. Θα το σχεδιάσουμε. Στο καρτέρι λοιπόν θα είμαστε στην επιφάνεια όλοι μαζί. Οι δύο επιβλέποντες και η ομάδα, ξέρω εγώ πόσοι θα είσαστε. Το γκρουπάκι δηλαδή. Θανάσης, ναι. Μπαμ. Το βλέπεις το βαρέλι. Μάλιστα. Είναι μια σφυρίδα. Πήγαινε κάτι στο καρτέρι. Θα πάει ο Θανάσης, θα κάνει το καρτεράκι του, θα του γράψουμε το βιντεάκι, θα γυρίσει επάνω. Με τον τρόπο που είπαμε, θα κάνει αυτά που έχουμε πει ότι πρέπει να κάνει και όλα καλά. Ο επόμενος, ο Πέτρος. Πέτρο, έλα, η σειρά σου. Το βλέπεις το βαρέλι, ναι, δεν είναι σφυρίδα, είναι μαγιάτικο. Και πάει λέγοντας η μία. Οπότε,
Εάν τα μάθατε όλα, θα τα κάνετε σωστά. Εγώ πάντως θα είπα καλά, δεν ξέρω τίποτα. Ναι. Όταν εμείς είμαστε σε ένα τόπο, ξέρετε, και έχουμε αποφασίσει ότι θα κάνουμε καρτέλι. Άμα κάνουμε καρτέλι σε ένα βράχο, σε ένα συγκεκριμένο σημείο, εμείς θα κατεβούμε και τώρα κάποια στιγμή να σκοτούμε. Ναι. Το μέρος, το σημείο εκείνο, το έχουμε κάψει. Τι ωραία ερώτηση, ρε φίλε, μπράβο. Τι ωραία ερώτηση. Από τις πιο σημαντικές στο καρτέλι. Λοιπόν, η σωστή ή μάλλον σωστή, δεν γίνεται αναγωγή στη θάλασσα στο σωστό και λάθος. Άμα ήταν, θα τα κάναμε όλα σωστά όλοι. Δεν πάει κανένας να κάνει λάθος. Φιλοσοφική προσέγγιση. Η ενδεδειγμένη ή η πρακτική η οποία συνηθίζεται τέλος πάντων να εφαρμόζεται είναι να εγκαταλείπεις το πόστο του καρτεριού για να μην το κάψεις, εάν είναι καλό, με πολύ πολύ πονηρό τρόπο και ωραίο σχέδιο, οπισθοχωρώντας, στροφή, σιρτό, όχι παιδιλιές, για να μην σηκωθούν μπου, οι θολούρες, σιρτάκι, απομακρύνθηκα λιγάκι, να ανασηκώνομαι, τα παιδιλίτσες, και γιατί γυρίζω πλάτη, γιατί εάν είμαι προς τα ψάρια, τα οποία ξέρω ότι ήταν εκεί, τα έχω δει αλλά δεν ήρθαν και ανεβαίνω και τα κοιτάω με λύσα δηλαδή στην επόμενη μπουκιά 7 λεπτά θα κάτσω για αυτό να πούμε και σε καταλάβες τους μεταφέρεις μηνύματα και μεταφέρεις και κακά μηνύματα στον εαυτό σου. Βγαίνεις με αγωνία, βγαίνεις με προσμονή, βγαίνεις με υπερένταση, θέλεις να γίνεις γρήγορα για να ξαναξεκινήσεις. Ό,τι ήταν να κάνεις, το έκανες. Ήταν το καλύτερό σου εκείνη τη στιγμή. Μην ανησυχείς γι' αυτό. Πάρε την ευκαιρία σου για το επόμενο. Απαλά στροφή, ταπεινότητα, οπισθοχώρηση, ανάδυση και δεν κάει και το κομμάτι. Τώρα, εάν δεν ήρθε τίποτα και δεν είδες τίποτα, γιατί ήταν ένα καρτέρι, αυτό που είπαμε καρτέρι ανίχνευσης, κάει και μόνο του. Μην ξαναβουτήξεις εκεί πέρα, δεν υπάρχει λόγος. Εκτός εάν και είναι ένα καρτέρι τύπου στρίβω τον κάβο και κυνηγώ, οπότε μπορεί να κάτσει και όλη την ημέρα εκεί. Δεν καίγεται δηλαδή αυτό. Γιατί δεν είναι το καρτέρι του φέρνω τις συναγρίδες, είναι το καρτέρι του μπαίνω ανάμεσα στον κυνηγό και την τροφή του. Ή κοντά σε αυτό. Αν είναι λοιπόν το καρτέρι του κάβου, του σκαλοπατιού που μπροστά έχει μια μπάλα με μικρό ψαρά και θα ανέβουν να κυνηγήσουν τα παγιάτικα, οι παλαμίδες, τα τονόπουλα και όλα τα υπόλοιπα, εκεί μένεις. Και μένεις εκεί ακόμα περισσότερο μετράει αυτή η τεχνική που μόλις τώρα είπαμε. Του οπισθοχωρώ. Είμαι στο σκαλοπάτι και κοιτάω, λέω, έχω τα μικρόψαρα ιστορίες, το ένα άλλο, και έρχεται η ώρα να φύγω. Και δεν βγαίνω, οι περισσότεροι βγαίνουν στο μπλε να δουν αν έχει κάτι κάτω. Αν έχει κάτι. Εντάξει. Θα φύγει τώρα, αφού κανείς παιδιά σπάει από το κεφάλι του. Καλάβες. Δεν βγαίνω λοιπόν από το πόστο να αποκαλυφθώ. Σπρώχνω μόλις τελειώσει η δουλειά μου και έρχομαι προς τον τοίχο κιόλας καμιά φορά και βγαίνω έξω. Εντάξει. Για να γίνουν αυτά, τι θέλει. Οικονομία δυνάμεων. Δηλαδή δεν πάω, πάτω τις δυνάμεις μου και μετά θέλω να κάνω και την ωραία στροφή. Το πιθανότερο είναι να φύγω με αγωνία και κλωτσώντας και το βράχο, που λέει ο λόγος. Άρα λοιπόν, η μία βουτιά χτίζει την άλλη, χτίζει την επόμενη. Η βουτιά που θα κάνεις, θα πατήσει κυριολεκτικά σαν θεμέλιο στην προηγούμενη σου. Κάντε καλά. Ναι. Μα λέμε για τα μικρόψαρα. Οι καλόγριες, τις τρώνε τα ψάρια. Υπάρχουν ψάρια δηλαδή. Που τρώνε τις καλόγριες, όλα. 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 Πώς είναι τα σαρκώδη. Ο ροφός τους λατρεύει. Η συναγρίδα ήταν κλασικό δόλωμα του παραγαδιού, η καλόγρια για τις συναγρίδες. Μοναδικό. Δεν είναι τόσο σπονές τώρα. Είναι χοντρό παραγάδι μοναδικό. Από την Ουκρανία αυτό δεν πάει. Πώς είναι τόσο σπονές οι καλόγριες. Αναπαραγωγή λέγεται. Τόσο καλό. Είναι πολλές. Και γεννάνε πολύ. Και δεν τις αυτή είναι η τροφική αλήθεια. Απλά να δεις πώς είναι. Οι καλώδες, δηλαδή όταν πας σε έναν τόπο και έχει πολύ καλώδια, λες εδώ κάτι έχει. Όχι. Όχι. Δεν λέω έτσι. Συνήθως είμαστε παιδιά, ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο. Ο οποίος έχει πολύ καλώδια. Δεν είναι ευλογημένος για αυτόν τον λόγο, αλλά τέλος πάντων. Έχει πολύ μικρό ψαρό ακόμα. Και όχι μόνο καλώδιες. Το πιθανότερο λοιπόν είναι σε κάθε απομακρυσμένη περιοχή, παύλα καλό ψαροτοπό, να βρεις πολλές.
δεν είναι πάντα ψάρια εκεί πέρα που είναι οι πολλές καλόγριες. Και αυτές ψάρια είναι. Έχουν το κέφι τους. Θα πάνε να κάτσουν σε ένα μέρος να ηρεμήσουν λιγάκι. Εντάξει, πολύ πιθανά να μην είναι το μέρος που τρώει ο ροφός. Να είναι το μέρος που ηρεμεί η καλόγρια. Μην την πατάς λοιπόν εκεί. Όχι επειδή εδώ έχει μια μπάλα καλόγριες. Αλλά όταν είσαι στα 10-12 μέτρα και στα 15 το μονόπετρο, πίσω από ένα, μπροστά από ένα συγκεκριμένο τρυπαλάκι, πάντα χαράκι, έχει την παλίτσα με τις καλόγριες, μην ψάξεις τα υπόλοιπα. Πήγαινε κατευθείαν σε αυτό. Καταλάβες, αυτή είναι η συμβουλή. Και μπορεί να μην έχει τίποτα. Απλά να κάθεται εκεί. Αλλά εάν είχε μέσα το μονόπετρο κάτι, θα ήταν εκεί. Βγαίνουμε σε ένα βράχο ο οποίος έχει κρεμό. Είναι γύρω στα 10 μέτρα. Και μπροστά μας αντιγρίζουμε μια τεράστια μπάλα με λαγουριά, η οποία είναι 2000 ψάρια. Από την επιφάνεια μέχρι τα μεσόνατα. Ρίχνει στην αμύθι. Να μην τα με το κάνω. Θα πάει εδώ. Και αυτά δεν θέλουν να μπουν. Κάθονται εκεί. Δηλαδή δεν είναι μετακίνηση όπως είναι η μπάλα με τους αλλούς που συνήθως μετακίνηση. Σε εκείνο εκεί το χώρο μπορεί να κάτσουμε να αφαιρέσουμε όλη μέρα. Ναι. Μένοντας. Ναι. Κοίταξε να δεις. Εάν αυτό το πράγμα είναι το σκαλοπάτι που μου περιέγραψες και συναντάει μία άμμο, η οποία άμμος να πούμε για τα επόμενα 500 μίλια μέσα θα είναι ισοβαθής και άμμος, δεν με απασχολεί και παραπάνω. Αλλά εάν αυτό το διάλειμμα είναι ένα διάλειμμα με άμμο και 50 μέτρα παρά 60 παρά μέσα, έχει άλλο ένα σκαλοπάτι και πάει λέγοντας, θα φάω όλη την ημέρα εκεί. Γιατί τα μελανούρια δεν θα ήταν εκεί, φοβόνται να πάνε στο σκαλοπάτι για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Οπότε αυτό που φοβόνται αργά ή γρήγορα. Τα αρχεία τα φάει. Κάποια ώρα τη ημέρα βάζει να εμφανιστεί αυτό. Εντάξει. Και φυσικά τις περισσότερες φορές αυτά δεν γίνεται τίποτα. Αλλά σας υποσχέθηκα μια ιστορία, αν δεν να σας πω αυτήν. Ήταν ένας χειμώνας σχεδόν με πολύ παγωμένα νερά που πήγαμε για ψάρεμα σε έναν τόπο ο οποίος δεν είναι και πολύ καλός για χειμωνιάτικο ψάρεμα γιατί είναι βαθύς. Εξ ορισμού λοιπόν θα ψαρεύαμε βαθιά. Και αυτό δεν είναι πάντα καλό. Δηλαδή μην νομίζετε ότι. Μακριά από μένα ο ηρωισμός του ψαροτούφεκου, παιδιά. Δεν θέλω να. Ούτε βαθιά να ψαρεύω ούτε τίποτα. Δεν πάω για να κάνω εντύπωση να πούμε στη γειτονιά. Πάω για να πιάσω δύο ψάρια να φάω με την οικογένειά μου, να περάσω καλά με τους φίλους. Εντάξει και με την πάρτι μου. Οπότε μην ακούσω κανέναν ότι πέραγε πολύ καλά στα 50 μέτρα να πούμε κάνοντας τρίλεπτα καρτέλια έτσι. Σκατά έρχομαστε πάνω. Sorry δηλαδή, διαγράψτε το αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πήγαμε σε ένα ψαρό το βαθύ. Φύγαν τα παιδιά. Θέλω να το πω για να μην προσβληθεί κανένας. Πάμε να βρω τα. Και αρχίσαν τις βουκές και ούτω καθεξής. Μια στιγμή λοιπόν. Καταλαβαίνω ότι ούτε που θα τα πλησιάσουμε τα καλοκαιρινά βάθη. Όχι θα τα πετύχουμε. Οι φίλοι μου είναι σε πολύ μεγάλο ίστρο να. Okay. Περισσότερο ασφάλεια κάνω δηλαδή στις βουτιές μου παρά βουτάω. Για καμιά μία μισή ώρα δεν έχουμε κάνει τίποτα. Και έρχεται αυτό που έρχεται σε όλους κάποια στιγμή από το κρύο. Και λέω κάτσε να βγω στα βράχια. Λέω παιδιά εγώ θα πάω για να πάρω ένα τηλέφωνο. Περνώντας ένα σκαλοπάτι, δηλαδή μόλις εκεί έγινε το βάθος και εγώ 6-7 μέτρα. Τεράστια διαφορά θερμοκρασία στο νερό. Εγώ και μπαίνω μέσα σε ένα ζεστό περιβάλλον. Άμα, τώρα είχε εγκλωβιστεί από τα ρέματα κανένα, καμιά ποσότητα ζεστού νερού, ήταν εκείνο το σημείο έτσι. Δεν μπορώ να τα ερμηνεύσω. Εντάξει. Και επιστήμονα δεν με λες. Αλλά εκεί ήταν ζεστά πέτος. Το θυμάμαι. Πέρασα καλά στο τηλέφωνο. Και λέω δεν πάω πουθενά. Είχε μια ωραία μπαλίτσα με καλόγριες. Άστους, κάτσε εδώ πέρα. Κάνε καρτεράκια στα 4 μέτρα στα ζεστά. Πέρασαν και κάνα δύο κέφαλοι. Πιάσω δύο κέφαλους. Θα κάνω μια σούπα. Με ένα μαγιάτικο 35 κιλά στην πλάτη. Μετά από δύο ρίτσες. Οι κολλητοί μου σπαρταράγανε, έτσι πηγαίνανε. Όταν βγήκαμε έξω. Από το ψόφωτο καταγραμμένο και με βρίζαν όλη μέρα. Νικολόγανε, πάλι έτσι, μα πάλι από σένα πέρασε το ψάρι να πούμε. Πού βούτυξε, ζωή. Είχα κάτσει στα 4 μέτρα, μέσα στην τάλα του χειμώνα και κυνήγησε ένα ψάρι, παιδιά, μέσα στην τάλα του χειμώνα, σε παγωμένα νερά. Εντάξει, μετά από αυτά, ξέρεις τι να σου πω.
και κολόβαρο δεν με λες. Απόφαση ήταν αυτή. Εγώ έκατσα εκεί πέρα και έκανα κάθε 2,5 λεπτά, 3 λεπτά, έκανα μια βουτίτσα 35-40 δευτερόλεπτα. 4 μέτρα ήταν, δεν θέλει και παραπάνω. Βουτιά, 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 βουτιά. Όταν ήρθε να κυνηγήσει ο κυνηγός, πέρασε από εκεί. Μπήκε μέσα στα ζεστά νερά για να κυνηγήσει. Πάρτε μου. Αυτό είναι μαθηματάκι. Εντάξει, τίποτα ηρωικό δεν είχε. Και ξέρω ότι σας βολεύει πολύ περισσότερο να συνοδεύει ένα μαγιάτικο 35 κιλών μια ιστορία του τύπου παρέα με τον Παπα-Νικολή, κάναμε ένα καρτέρι στα 70 μέτρα, να πούμε, και μετά από 4 ημέρες αποφάσισαμε να βγούμε. Εντάξει, γίνεται πιο εύκολα πιστευτό από το μαγκά. Στα 4 μέτρα το έπιασα το ψάρι, γιατί λέει ο άλλος να μου το κέρατό του να πούμε. Εγώ έχω φάει μια ζωή στα 4 μέτρα, γιατί δεν έπιασα κανένα. Τα μεγαλύτερα ψαράκια λοιπόν, ευθαρσώς σας το λέω, τα πιο πρεστής θυράματα τα έχω πιάσει μονοψήφια βάθη. Μονοψήφια. Εντάξει, καλό είναι το βάθη ψάραμα, ωραίο είναι, έχει όλο αυτό το έπος και το ρομαντισμό που περιγράφεται, αλλά έχει και εκείνη τη μεταλλική γεύση στο στόμα όταν βγαίνεις, που άστα να πάνε. Εντάξει, το κάνουν λιγάκι, το βάζουν σε αμφισβήτηση στο δικό μου τον κόσμο, τέρμα το διάλειμμα για το βάθη ψάραμα. Και πάμε. Είσαι διάλειμμα, αν θέλετε να ξεκουραστείτε, ή πάμε στο... Να ρωτήσω λίγο κάτι. Συρτώ, θέλετε. Συρτώ, αγκουάτε. Ναι, για το καρτέρι. Πάμε τελευταία ερώτηση για το καρτέρι. Την άποψή σου περισσότερο, άμα κάποιο κομμάτι έχει συναγρίδες, ας πούμε, και τις βλέπουμε και δεν πλησιάζουν. Δηλαδή, μένουμε στα 10 μέτρα, κύκλους τα γνωστά. Συνεχίζουμε εκεί ή κάτι να τις αφήσουμε να ξανάρθουμε. Εγώ παραπάνω από 3 καρτέρια συναγρίδες έχω παραιτηθεί να κάνω. Εντάξει. Μετά δεν τις πιάνω. Εντάξει, και χαλάω και το υπόλοιπο ψάρι μου. Εντάξει, ναι. Τρεις βουτιές, τέσσερις βουτιές, ξέρω εγώ. Α, δεν μην τις αφήσεις, αν ήταν πέντε, ας πούμε, μην με κατηγορήσεις. Και μου είσαι τρεις είχες πει στον κλαφό τι θα κάνεις. Εντάξει, μπάκα, αλλά δεν τρώω εκεί πέρα άλλο με το ψάρι μου, να πούμε. Σαν τακτική, ωστόσο, έχω εφαρμόσει και εφαρμόζω ακόμα, το επέστρεψε αργά το απόγευμα. Και συνήθως εκεί αργά το απόγευμα προσπαθώ να μην κοιτάω καν το κομμάτι. Δηλαδή είμαι με την πλάτη γυρισμένη, όταν θα βουτάω πολύ πολύ απαλά, με την πλάτη γυρισμένη στο κομμάτι για να μην δω, να μην συγκινηθώ. Και βουτάω και γυρίζω όταν φτάσω στον βυθό. Λεμιτόμους. Αν είναι εκεί, end of story. Λοιπόν, καρτέρι. Όχι καρτέρι, συρτό. Το συρτό είναι μοντέρνα τεχνική. Και όπως όλες οι τεχνικές, στην Ελλάδα έγινε διάσημο με τις ταινίες του Τζόρτζιο Νταμπιράν, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός ψαροκυνηγός, πολύ πολύ τεχνικός και καθόλου καλός σε άλλα πράγματα, όπως είναι... σε όλα είναι καλός. Όχι καλός, είναι φοβερός και τρομερός. Και πίστεψε πάρα πολύ σε αυτή την τεχνική και όπως πάντα γίνεται, όταν πιστεύεις σε αυτό που κάνεις και είναι πετυχημένο πολλά χρόνια, το αξιοθαύματο της ιστορίας είναι ότι αποφάσισε να παραδώσει τη μέθοδο με οπτικό υλικό και ήρθε και στα χέρια μας. Και μάλιστα, εγώ εκτιμώ αφάνταστα τις δουλειές τις οποίες τεκμηριώνονται. Τις απόψεις που τεκμηριώνονται. Δεν υπάρχει χαζή ερώτηση, υπάρχει χαζή απάντηση και δεν υπάρχει απάντηση, δεν είναι απάντηση αν δεν είναι τεκμηριωμένη απάντηση. Υπάρχει λόγος, υπάρχει εξήγηση, υπάρχουν τα πάντα. Λοιπόν, ο Νταμπιράν λοιπόν έδειξε τη μέθοδο την οποία περιγράφεται σαν συρτό. Στην αρχή συρτό καρτέρι, σήμερα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Στην Ιταλία, παιδιά, επειδή έχω περάσει από εκεί, πρώτον, βουτήξανε βαθιά, ψαρέψανε βαθιά, πολύ πιο μπροστά από εμάς. Υπήρξε μεγάλη χρονική περίοδος που οι Ιταλοί ήταν πολύ πιο μπροστά στο βαθύ ψάρεμα από ότι είναι οι Έλληνες. Εντάξει. Τώρα σας λέω ότι μάλλον τα βάθη των Ελλήνων είναι μακριά από τον επόμενο. Σε αυτό γίναμε πολύ καλοί. Ανάποδη ανάγνωση δεν ήταν η διαδρομή ίδια ως προς την τεχνική, την ανάπτυξη των τεχνικών. Θα έρθει όμως το πλήρωμα του χρόνου και θα γίνουμε καλοί και εκεί γιατί είμαστε Ελληνόπουλα, έτσι είμαστε. Πάω. Ο Νταμπιράν λοιπόν, αυτό που μας εξήγησε και συνέδεσε με πολύ μεγάλη επιτυχία ήταν τον τρόπο
με τον οποίο τα ψάρια μας αντιλαμβάνονται και τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να μην λειτουργήσουν αυτά τα όπλα ή να ακυρωθούν στο μεγαλύτερο βαθμό για να μπορέσουμε να τα πλησιάσουμε. Το μεγαλύτερο όπλο τους είναι το ίδιο το νερό. Ανέπτυξαν λοιπόν αισθητήρια τα οποία χρησιμοποιούν τον τρόπο με τον οποίο οι ήχοι μεταφέρονται από το ίδιο το νερό. Και σαν 800 πάνω κάτω φορές πυκνότερο από τον αέρα, έχουμε τον ήχο να μεταδίδεται στο νερό από 350 σχεδόν μέτρα το δευτερόλεπτο, εδώ, στα 1800 σχεδόν εκεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο μεγάλο πλεονέκτημα έχει απέναντί σου ένα ψάρι το οποίο είναι εκπαιδευμένο να αντιλαμβάνεται την ουρά του κυνηγού που θα το κυνηγήσει. Και σκεφτείτε ότι αντιλαμβάνεται η μαρίδα τον τόνο ή το μαγιάτικο, πόσο εύκολο είναι να αντιληφθεί τα πέδιλά σας. Αντιλαμβάνεται την ουρά ενός κυνηγού. Φαντάζεστε πόσο άτσαλοι είμαστε εμείς συγκριτικά με ένα μαγιάτικο ή συγκριτικά με ένα τόνο ή συγκριτικά με ένα καρχαρία ή με μια όρκα ή με μια φάλανα και ούτω καθεξής. Αυτά έχουν μια κομψότητα, έχουν ικανότητες, έχουν εργαλεία και όμως γίνονται αντιληπτά. Πάμε εμείς και είμαστε εκεί πέρα σαν, τι να σου πω, σαν αυτό που έγινε στο χωριό να πούμε με την καρούτα και με την τουντούκα και φώναζε και κουδούναγε και το κάρο, ας πούμε, δεν ήταν μόνο ότι φώναζε. Έτσι είμαστε μέσα σε αυτό το νερό, ότι είμαστε εδώ. Αν λοιπόν ο άνθρωπος αυτός περιέγραψε τα αισθητήρια των ψαριών, ποια είναι αυτά τα αισθητήρια, παραδείγματος χάρη, η πλευρική γραμμή, που είναι τρυπίτσες, 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 τρυπίτσες και αντιλαμβάνονται τα ηχητικά κύματα. Και βλέπεις ότι ο σαργός έρχεται, σταματάει, εσύ είσαι πολύ καλά κρυμμένος, λες, α, τι θα σου κάνω, και το βλέπεις το ψάρι, δεν βλέπει, απορεί και κάνει τάκ και γυρίζει στο πλάι. Γιατί γυρίζει στο πλάι, να σου δείξει τα προσόντα του. Γυρίζει λοιπόν την πλευρική του γραμμή προς τη μεριά του χώρου που θέλει να αντιληφθεί τι συμβαίνει για να αισθανθεί. Και αν όλα τα έκανες καλά, οκ, συμφωνώ, την καρδιά σου πώς θα τη σταματήσεις, καλέ μου. Άρα λοιπόν, θα γίνεις αντιληπτός. Αυτό δεν σημαίνει ότι ερμηνεύεται και επίθεση. Ο άνθρωπος λοιπόν περιέγραψε μία μέθοδο βασισμένη στο τα μηνύματα που θα μεταφέρω στα ψαριά να μην είναι μηνύματα επίθεσης. Και αυτά να ανησυχήσουν, μάλλον να μην προλάβουν να ανησυχήσουν, να δεχτούν την φακιά, τη βολή. Και ποιο είναι το πρώτο μέλημα του ψαροκυνηγού στο συρτό που είναι και το μεγαλύτερο πλέον? Όταν θα βρεθεί σε επαφή με το βυθό, σταματάει να κουνάει τα πέδιλά του και δουλεύει μονάχα το χεράκι. Και δουλεύει, το σώμα μετακινείται αργά. Γιατί όταν το σώμα που έχει μεγάλη επιφάνεια μετακινείται γρήγορα, εκτοπίζει ένα όγκο νερού. Ο όγκος νερού δημιουργεί δονήσεις. Οι δονήσεις μεταφέρονται και κάνουν το σώμα αντιληπτό. Κάθασε λοιπόν, φτάνει στο βυθό, πολύ πολύ γλυκά και ωραία, μπας και πάμε. Λα κάτω. Λα κάτω. Το πέδιλο, στόπ. Δεν δουλεύει. Χρησιμοποιείς το περιβάλλον, δηλαδή διαδρομές που καλύπτουν όλα αυτά, γιατί όταν ανάμεσα σε σένα και το ψάρι παρεμβάλλεται και ένας ογκόλιθος, δεν λειτουργεί το μεγάλο όπλο τόσο εύκολα του ψαριού, γιατί αποσβαίνει ο ογκόλιθος πολύ μεγάλο μέρος των δονήσεων τις οποίες παράγεις. Μετακίνηση λοιπόν, χρησιμοποιείς τους διαδρόμους του βυθού και σιγά σιγά πηγαίνεις προς τα εκεί που το ένστικτό σου, η εμπειρία σου, η γνώση του τόπου σε έχει διδάξει ότι μπορεί και να υπάρχει ψάρι. Με άλλα λόγια, δεν πηγαίνεις από τα μονόπετρα να βγεις στην άμμο και να αρχίσεις να σέρνεσαι στην αμμουδιά. Παίρνεις από τα ρηχά, συρτό,
και τελειώνεις λίγο πριν τις τελευταίες πέτρες. Πόσο λίγο πριν τις τελευταίες πέτρες? Μέχρι εκεί που φτάνει η βολή σου. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πας μέχρι κάτω. Γιατί όλα θα μπουν μέσα. Στρίβεις, σιτώ, βγαίνεις στην επιφάνεια. Κολυμπάς, έχεις δει. Βλέπεις μια ωραία διαδρομή πάλι. Α, εδώ. Κάτω. Τακ, σιρτώ. Έτοιμος, ανά πάσα στιγμή. Και ανά πάσα στιγμή προς παντού. Γιατί το εδώ κάθεται ο φως. Πού περιμένεις να το δεις, απέναντι, θα σε είχε δει, θα είχε φύγει. Την ώρα λοιπόν που πάει να μετακινηθείς, κλεφτεί μάτια εκεί και την προσοχή σου εδώ. Αν ήταν θα τον είχες δει. Εδώ τώρα, δεν είναι. Τακ, δεύτερο τράβημα. Περνάω την καβατζίνα στο επόμενο μονόπεδο. Κάθαμε. Και πάει λέγοντας. Πόσο το κάνει? Τόσο όσο να μου επιτραπεί να οπισθοχωρήσω λιγάκι και να κάνω μια ασφαλή ανάθεση που θα καταλήξει στην ενημέρωση του κολλητού μου. Ναι. Ναι. Μετά τις αναπνοές. Μετά τις αναπνοές. Πάντως εγώ είπα εκεί θα καταλήξει. Λοιπόν. Χοντρά χοντρά έτσι περιγράφεται το συρτό. Και αυτοί είναι οι λόγοι που αναπτύχθηκε και αυτοί είναι οι λόγοι που. Οι κύριοι λόγοι που είναι τόσο αποτελεσματικό και αποδοτικό. Βασίλη, αν έχει να κάνει με τον εξοπλισμό. Όχι, ήταν έτσι. Πες μου. Θέλω να πω ότι στο συρτό νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμε οι στάσεις. Οι στάσεις. Μπράβο. Οι στάσεις που παίρνεις. Μπράβο. Είναι νομίζω το μόνο ψάρεμα που το δουλεύω πολύ. Που μπορείς να σταματήσεις, να φρενάρεις, να γίνεις αυτό το 100%. Αυτό είναι το τέλειο συρτό. Για να ξαναξεκινήσεις. Μόλις περιέγραψε το τέλειο συρτό. Και τότε εμφανίζεται το ψάρι. Μόλις σταματήσεις 100%. Ή μόλις κάτι δεις ότι κινήθηκε, κουνήθηκε, νόμιζες, νομίζω ότι είναι η μόνη τεχνική να μαρμαρώσεις. Σε όλα τα άλλα ή θα είσαι αρνητικός να επιτίθεσαι, ή θα είσαι κάπου και θα κουνιέσαι, ή θα είσαι σε όλες τις άλλες τεχνικές κάτι θα κάνεις. Εκεί έτσι γίνει και τότε εμφανίζεται. Στάσεις. Περιέγραψε το τέλειο συρτό. Δεν θέλω να υπερθεματίσω. Του κάνει νόημα. Τι, ότι τα πας καλά. Όχι, καλά τα πας. Ναι, ναι. Εννοείται. Και αν τα κάνεις έτσι, κάνεις τέλειο συρτό. Ας εδώ. Έχω τον προδότη στη κολότσα. Λοιπόν, όχι. Σημεία προσοχής. Μετά από τη σύντομη περιγραφή. Δίχτυα παραγάδια ασφαλής διαδρομή. Έτσι περιγράφεται. Οκ. Εγώ πάντως αν έβλεπα ένα δίχτυ μπροστά μου ρηγμένο εκεί πέρα που θέλω να πάω να κάνω συρτά, μάλλον θα άλλαζα τόπο. Οπότε μοιάζει περιττό να το συζητώ, αλλά πρέπει να το συζητήσω. Την εγκατάλειψη της επιφάνειας, να μην την ξαναπώ έτσι. Νομίζω ότι το χαλάρωση, προετοιμασία, αναπνευστική, σωστή, αθόρυβη βουτιά, να μην πλασανίζουν τα πέδιλα στην επιφάνεια και όλα τα υπόλοιπα, το λέμε και το ξαναλέμε. Λοιπόν, σημαντικό τώρα. Πήγαμε σε αυτή καθε αυτή την τεχνική. Η επαφή με το βυσό. Το πτάξι. Οκ. Πάτησε. Έχει να κάνει πολύ το συρτό με τη ρύθμιση της πλευτότητας, παιδιά. Γιατί, εάν αρχίσω να κουτουβαλιάζομαι, κάνω εγώ το καρτεράκι που είπες, okay, και πάω να ανασηκωθώ, να τραβήξω με το χέρι μου, μη κουνώντας τα πέδιλα και σέρνονται τα μολύβια, παρά τα τόσο. Εντάξει, η ρύθμιση της πλευτότητας εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και θα το προσέξουμε ιδιαίτερα και θα το δούμε και στο πρακτικό. Άρα λοιπόν, μέλημα να έχεις ρυθμίσει τέλεια όσο καλύτερα γίνεται την πλευστότητά σου για να κινείσαι δίχως να χρειάζονται τα πέδιλα. Βαρύς, σέρνεσαι, ελαφρύς υποχρεώνεσαι σε πεδιλιές. Αντιληπτό. Δεν θέλουμε και τα δύο. Ούτε να σέρνεσαι, ούτε να κάνεις πεδιλιές. Η ταχύτητα, το κινούμε γρήγορα, που προϋποθέτει σαν πλεονέκτημα την κάλυψη μεγάλης απόστασης και διαδρομής, είπαμε ότι μεταφέρει τα μεγαλύτερα μηνύματα, οπότε αργά, όχι λιγότερο γρήγορα, σας το λέω από τώρα, αργά, με μικρές τάσεις για όσους έχουν σωστές και δομημένες και καλές άπνοιες και χτισμένες επιδόσεις, εντάξει, να το χρησιμοποιούν το στάση και ας κάνουν μικρότερη διαδρομή, ας καλύπτουν μικρότερη απόσταση δηλαδή. Λοιπόν, ναι. Σε να φέρει την προσέγγιση στο ψηφό. Το ψάρι στο ψηφό μας αντιλαμβάνεται και έρχεται
σε εμάς, οπότε δεν είναι... Μπορεί να ξεκινήσει να το κάνει, θα σου το πω με σενάριο. Ας πούμε λοιπόν, έκανα το τράβηγμά μου και μου αποκαλύφθηκε ένα ωραίο χαράκι που οδηγεί στο μπλε, να πούμε, και παίζουν ψάρια εκεί γύρω-γύρω μπροστά. Που έχει μια στήρα, πέρασε έτσι μπροστά από το χαράκι, να πούμε, ναι, πετανιδίζει και ένα ροφόπουλο κτλ. Λοιπόν, εκεί έχει στάσει. Και έχει στάσει με το μπλε τραβηγμένο πίσω και δείχνοντας τα λιγότερα. Θα το δεις να σημαίνει τώρα στο βίντεο αυτό. Έλεγχος. Τι κάνουν αυτά? Είναι πρόθυμα? Αν κανένα γυρίσει, κοιτάξει και ξεκινήσει να έρχεται, είναι αυτό που σας είπα, ταπεινότητα. Με είδε και έρχεται. Δεν θα βγω να του δείξω γιατί είμαι. Πιο πίσω, θα έρθει γρηγορότερα. Εάν σταμάτησα, τα είδα, βγήκε, κοίταξε, έστριψε και κρύφτηκε, σημαίνει συνέχεια του συρτού. Πλησιάζω. Αθόρυβο. Στάση. Ξανά. Ξαναβγήκε. Μπαμ. Δεν ξαναβγήκε. Και έφτασα κοντά στην περιοχή του. Πονηρά. Τι έχουμε εδώ? Είναι πολύ πιθανό να είναι λίγο πιο κάτω και να κοιτάει. Αυτά ως προς τις πιθανότητες. Αυτά που σου είπα είναι τα πιο πιθανά σενάρια μας συμβούν. Αλλά αν είναι ένα ψάρι αυριεμένο και έμπειρο που το έχουν κυνηγήσει και 10 άτομα έτσι και έχουν περάσει και 10 βέργες πάνω από το κεφάλι του, μάλλον ξέρει τι γίνεται και το πιθανότερο είναι να έστριψε και να μην το ξαναδείς. Οπότε δεν φταίει το συρτό ή δεν φταίς εσύ. Απλά το ψάρι έχει ξανακυνηγηθεί. Εγώ πήγα ότι ειδικά ας πούμε στα ψάρια στα μαύρα. Ναι. Έτσι. Γιατί όσο επιθυμίζω τέτοια θα πάνε να κυνηγήσουν συρτό. Υπάρχει περίπτωση να βγάλει αυτό που ρώτησα εγώ, να βγάλει δηλαδή στο δικό μας το συρτό, να βγει κάποιο ψάρι για να παρατηρήσει τι είναι αυτό που σέρνεται, που δεν είναι εκεί που πάνε. Να έχουμε και περιφερειακή όραση, αν δείχνουμε. Βεβαίως, από τα μεγάλα όπλα του συρτού. Εντάξει, έχω μια αντίληψη τι γίνεται. Πού είναι ρε παιδιά αυτό που αντιλαμβάνομαι, πού το, τι έγινε, είναι, δεν είναι, κάτσε να το φτάει. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τώρα, και αυτό λέγεται, σε αυτό αφορά το συρτό καρτέρι, έχει να κάνει με το σέρνομαι, αλλά σταματάω. Αυτό είναι το συρτό καρτέρι. Είναι δηλαδή στην διαδρομή του συρτού, έχουν παρεμβληθεί και μερικές στάσεις υποτύπων καρτεριού. Να κάνω εγώ μια ρετσούλα. Και δύο. Είμαστε στη Φικιάδα και κάνουμε το συρτό. Ναι. Και βλέπουμε μια στήρα έχει σηκώσει το κεφάλι. Αλλά είναι αρκετά μακριά. Το όπλο το είχαμε εκεί. Θα το φέρουμε κοντά, θα το φέρουμε μπροστά από μακριά. Φτάνει. Εκεί που είναι, όχι, δεν διστάνει. Δεν διστάνει. Θα ζυγώσω κι άλλο. Το όπλο θα το βγάλει στην τελευταία στιγμή. Και πολύ αργά, ε. Δεν χρειάζεται να παίρνει πάνω. Καλώς. Άμα το κάνει έτσι, θα φύγει. Αν το κάνει με αυτόν τον τρόπο, το πιθανότερο είναι να πατήσει και τη σκανδάλη και να πει αστόχησα ή το γαμημένο το ψάρι. Sorry. Δεν έριξα καλά. Αν το κάνει έτσι όπω μου περιέγραψε. Εάν βγει σωστά, ωραία, γλυκά κτλ. Δηλαδή θα φέρεις το όπλο μπροστά εκεί που θεωρείς ότι είναι ενός το βελτιστή. Παιδιά, σε μια θάλασσα γεμάτη από δύσκολα ψάρια, μην δείχνεστε. Και ένα παλικάρι έκανε μια πολύ πονηρή ερώτηση. Που παρόλο που αφορούσε το ψαχτήρι, που δεν είναι καθόλου απλή τεχνική, είναι πολύ σύνθετη. Έχω να σας πω ένα πράγμα. Θα σου το πω με πολύ χοντρό παράδειγμα. Σκέψου πως είναι να μην βλέπεις την γίνεται εδώ από πίσω και ξαφνικά να βγει ένα πιστόλι και να σημαδεύει. Θα μείνεις εκεί. Όχι. Όχι βέβαια. Τι θα κοιτάξεις να κάνεις? Δεν έχεις δει τίποτα, δεν ξέρεις τι είναι εδώ. Εκεί που κάθεσαι βγαίνει ένα πιστόλι και γυρνάει στο μέρος. Θα μείνεις εκεί. Και μετά έρχομαι και εγώ. Δεν είναι κανείς. Αυτό δεν θα πω.
δεν θα έχει πηδήξει από το παράθυρο. Κατάλαβες, γιατί το όπλο και το μάτι θα πρέπει να δουν το ψάρι ταυτόχρονα. Εάν το δείξεις από εκεί που θα βγεις, στο σιρτό εφαρμόζεται, στο καρτέλι εφαρμόζεται. Εάν το σιρτό δείχνεις από πριν, 50 ψάρια να είναι, αυτό που δείχνεις ξέρει. Ξέρει ότι εμένα δείχνει. Ποιος στρίβει πρώτο από το κοπάδι για να φύγει. Αυτό που δείχνει ο ψάρι του μεγάλου, αυτό δεν στρίβει πρώτο. Πού το ξέρει. Είναι δυνατόν να μην το ξέρει. Το έχεις δείξει. Το πόνταρε, που λένε. Εσύ. Καταλάβες. Οπότε λοιπόν, αυτό προσπάθησε να περιγράψει ο Γιώργος. Ότι όταν πάει να μπει σε μία τρύπα, δεν έχεις βάλει το όπλο στη θέση του ψαριού πρώτα, το έχεις δείξει και μετά έρχεσαι κι εσύ. Θα έχει φύγει. Καταλάβατε. Είμαστε λοιπόν ένα στερημένα πλάσματα. Δεν έχουμε δυνάμεις, παιδιά. Έχουμε αδύναμο οργανισμό. Δεν κινούμαστε καλά μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Μη σας φαίνονται παράξενα όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, τα ψάρια κινούνται καλύτερα από εμάς. Έχουν μεγαλύτερα πληγιά, περισσότερα πληγιά. Ξέρετε τι δεν έχουμε. Μια λουδάκι. Το οποίο εργάζεται να φτιάξει έναν εξοπλισμό που θα φέρει το αποτέλεσμα όσο πιο κοντά μας γίνεται. Και αυτό είναι μια άλλη ιστορία, την οποία θα την πάμε στο μέλλον, για το πώς χρησιμοποιούμε τον ειδικό εξοπλισμό της κάθε τεχνικής. Εντάξει, και ένα τεράστιο κεφάλαιο, πολύ μεγάλο κεφάλαιο, από τα γοητευτικότερα του ψαροντούφεκου, αλλά για μένα προηγείται το να ξέρω τι να κάνω από το τι όπλο κρατά. Και ας κατασκευάζω όπλα, δεν κατασκευάζω τεχνικές. Ψαροντούφεκα είμαι ανθρωπέδι, εντάξει. Το θεωρώ όμως τον δυσκολότερο τρόπο να προσεγγίσεις ένα θύραμα. Τον θεωρώ τον πιο τίμιο, τον θεωρώ τον πιο λεβέντικο, αλλά αυτό δεν σας απασχολεί καθόλου, γιατί είναι κοσμητικά επίθετα που αφορούν εμένα. Και μπορεί να μην είμαι αντικειμενικός. Το πλανάρισμα είναι μία μέθοδος πάλι δυσυπόστατη. Χρησιμοποιείται ή για να ανοιχνεύσεις έναν τόπο ή για να πλησιάσεις ένα ψάρι και να το χτυπήσεις. Έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με κυριότερο τη χρήση του φωτός. Ειδικά για αυτά που για τα πλαναρίσματα τα οποία θέλεις να πιάσεις το ψάρι. Όχι να δεις αν έχει ψάρια ή όχι. Είναι πολύ εκλεπτισμένη τεχνική. Θέλει έναν ψαροκυνηγό που η παλμή της καρδιάς του όχι μονάχα δεν θα ανεβαίνουν, αλλά και δεν θα μειώνονται. Γιατί λέγαμε καμιά φορά ότι ξέρεις κάτι. Εάν κάποιος σε ποντάρει, που είπαμε προηγουμένως, έχεις αντίληψη ότι σε έχει ελέγξει. Αν σου γυρίσει και την πλάτη, αλλά είναι σε θέση, τότε σε έχει μετρήσει. Οπότε λοιπόν δεν έχει ανεβάζω μόνο παλμούς. Έχει και τους ρίχνουν επιτηδευμένα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Γενικότερα, το πετυχημένο πλανάρισμα θέλει μια πολύ πολύ μεγάλη σταθερότητα στον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι το περιβάλλον και προσεγγίζεις τα θυράματα, και χρήση του χώρου του ανοιχτού που ερμηνεύεται σαν μη χώρος. Δηλαδή είναι ανοιχτό νερό, τι να... Κι όμως, αν το ανοιχτό νερό, αυτό που λες εσύ, είναι άδειο περιβάλλον, πρέπει να το χρησιμοποιήσεις για να μπορέσεις να έρθεις τελικά κοντά σε ένα πρικισμένο κυνηγό. Ωστόσο γίνεται. Θα το κρατήσω λοιπόν τελευταίο, γιατί θέλει και λίγο μεγαλύτερα βάθη από αυτά που θα κινηθούμε. Τώρα τι να κάνεις, πλανάρισμα στα 8-10 μέτρα, τα βλέπεις από την επιφάνεια. Μιλήσαμε λοιπόν για το ψαχτήρι, μιλήσαμε για το καρτέρι, το καρτέρι το κανονικό, και για το σιρτό και σιρτό καρτέρι. Αυτά θα είναι και τα κομμάτια που θα επιμείνουμε στην πρακτική διαδικασία. Το ψαχτήρι έχει την αριστερή βουτιά, την αριστερή προσέγγιση, τη δεξιά προσέγγιση και την κατοκέφαλη ή την από πάνω από τη φωλιά του ψαριού προσέγγιση. Τα σημεία προσοχής είναι το ξεκίνημα από την επιφάνεια, η χαλαρή βουτιά, ο τρόπος που προσεγγίζουμε το βυθό και μετά το πλησίασμα με όσο το δυνατόν
καλύτερο τρόπο γίνεται ως προς το τι βλέπω και το τι με βλέπει. Το όπλο είπαμε, μάτι, όπλο, εάν είναι δυνατόν να ευθυγραμμίζονται και να αποκαλυφθούν τη στιγμή που την κατάλληλη το είδα, με είδε και συνήθως προσπαθώ να το δω πριν με δει. Αυτός είναι ο στόχος, δεν πετυχαίνει πάντα. Βολή. Ερχομόμαστε με επιφάνεια τηρουμένων των αναλογιών, των κανόνων ασφαλείας κτλ. Έμφαση στις αναπνοές εξόδου. Τελεία. Το καρτέρι έχει σαν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την έβρεση μιας ασφαλούς διαδρομής που θα επιτρέψει τα ψάρια να έρθουν και σε σένα να κρυφτείς, του πόστου δηλαδή, του τρόπου που πατάω στο βυθό και της αξιοποίησης του χρόνου, του δεν υπερβάλλω, δεν εξαντλώ τις δυνάμεις μου μέχρι τελευταία ρανίδα πριν ξεκινήσω να ανέβω στην επιφάνεια. Πρωτόκολλα και όλα τα υπόλοιπα είναι τα ίδια. Και το συρτό έχει ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το ότι από τη στιγμή που θα φτάσω στο βυθό, απαλά και θα κάτσω, δεν ξανακουνάω τα πέδιλά μου, χρησιμοποιώ το χέρι μου για να τραβηχτώ, το τράβηγμα αυτό είναι αθόρυβο, γράφω το ανάγλυφο του βυθού, προσπαθώντας να ακολουθήσω μία διαδρομή προς τις πιθανότητες του έχω ψάρια. Προς την περιοχή που έχει μεγάλες πιθανότητες να έχει ψάρια. Τέλειωσε η κουκιά, χτύπησα ή δεν χτύπησα. Επιστροφή με το πρωτόκολλο. Ερωτήσεις, απορίες έχουμε. Σε αυτές τις βουτιές που συζητάμε, που είναι ρηχές και τα ψάρια σε βλέπουν πολύ πολύ το γρήγορα, καλύτερα να είναι τραβηγμένο πίσω. Το όπλο, παιδιά, βγαίνει μπροστά όταν η βουτιά είναι βαθιά και θέλεις να βουτήξεις με κανόνες ελεύθερης κατάδυσης, με μακρύ σχήμα δηλαδή, πολύ υδροδυναμικό κτλ. Και στο 1 τρίτο και παραπάνω της βουτιάς δεν έχεις επαφή με το βυθό. Τότε βγαίνει το χέρι μπροστά και το όπλο είναι μπροστά. Όταν πάει να βουτήξεις 10 μέτρα για να κάνεις σιρτό, κάνεις το σπάσιμο της μέσης, τραβάς το όπλο πίσω, γιατί μετά από 2-3 παιδιλιές έχεις φτάσει κάτω. Καθαρό. Λοιπόν, διάλειμμα ή μονομπλοκ. Μονομπλοκ. Ωραία, για να κανονίσουμε, δεν είναι, λίγο είναι και σύντομο. Πάμε ανάλυση. Είπαμε προηγουμένως ότι μπορούν να πιαστούν με διαφορετικούς τρόπους τα ίδια ψάρια, έτσι. Εδώ είναι μια πολύ ωραία μέρα. Σε ένα μεσοπέλαγο ύφαλο, ο οποίος είναι ένα θαυμάσιο γεωλογικό φαινόμενο. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, αυτό το μονοκατράκι που βλέπετε εκεί είναι γύρω στα 10-12 μέτρα. Από εκείνο το σημείο ξεκινάει ένα ρήγμα, κυριολεκτικά ρήγμα, σεισμικό ρήγμα, σε ένα τείχο ο οποίος δεν έχει βυθό, πατάει στα 80 μέτρα απευθείας. Ίσως και να το καταλάβετε στην πορεία. Μπορώ να σου πω όσες φορές θέλετε. Και αυτό είναι ένα αγαπημένο μέρος. Γιατί πάω και χώνομαι μέσα σε αυτό το χαράκι, μέσα στο ρήγμα, δεν με βλέπει τίποτα και συνήθως βγαίνω και χαζεύω στήρες ή συναγρίδες ή κάτω στα πολύ βαθιά που φαίνονται έτσι που αχνοφαίνεται. Όμως δεξιά ο παρατηρητικός θα είδε ήδη ότι στήρει ένα μαλλιά του. Ξαναδείτε. Βόρεια κύθρα είπαμε. Όχι, είναι ανάμεσα στα κύθρα και στα δικύθρα. Θα σκάσει μύτη τώρα. Μπα, στρίβει. Οπότε, εδώ σταματάμε. Και ενώ πηγαίναμε καλυμμένη διαδρομή, εντάξει, έχουμε σταματήσει και έχουμε κρυφτεί μέσα στο χαράκι. Εγώ είμαι στο χαράκι δηλαδή. Τι έχει τώρα εδώ αυτή η προσέγγιση. Λοιπόν, εάν ήταν πιο δυνατός ο ήχος, θα ακούγατε ότι εδώ έχει ένα λαργισμό το οποίο κάνει το ψάρι να στρίψει προς εμένα. Μετά φεύγει και έχει δεύτερο λαργισμό και ξαναστρίβει. Κοιτάει και φεύγει. Μετά θα έφευγε. Σε είδε. Εντάξει, με είδε και θα έφευγε. Πήρε χαμπάρι τι γίνεται, δεν θέλει να έρθει. Οπότε, στο δεύτερο λαργισμό και εφόσον στρίβει, εγώ ξέρω ότι δεν θα ξανάρθει. Πάρτινα.
Είναι θερατώδης η απόσταση της δουλειάς. Είναι μία μήκη με το ΙΑ και δύο μήκη σκηνή. Από ένα όπλο κατά 30. Εντάξει. Λοιπόν, και ενώ όλα λένε ότι το ψάρι θα πάει προς τα κάτω, αυτό ανεβαίνει προς τα πάνω και πάει και πέφτει πάνω στο σακάρι. Ο οποίος δευτερώνει και το μαγιάτι το πιάνεται. Από μια μπουκιά η οποία δεν είναι καθαρό έμπι. Είναι ένα τυφλό συμπτώ μέσα σε ένα χαράκι που καταλήγει σε καρτέρι. Σωστά. Γιατί πήγαινε εκεί εσύ, για κανένα μαύρο, κανένα. Δεν είχα δει τίποτα. Πηγαίνω έτσι όσο μπορώ, όσο με παίρνει αμυά μου και κάνω συμπτώ μέσα στο χαράκι. Συμπτώ δεν είναι ακριβώς συμπτώ. Τα βάζεις με συμπτώ. Ναι. Και συνήθως έχει κανένα στήρα, μπορεί να κάνει κανένα έτσι. Το ψάρι δεν το πιάσαμε. Η δικιά σου βολή δεν το είχε περάσει. Δεν είχε περάσει. Το ζευγάρι ήταν αυτό. Το ζευγάρι έκανε κάτι. Είχε κάνει κουκιά για να κάνει συμπτό στην άλλη πλευρά. Όπω το πω. Λοιπόν, μερικές ώρες μετά, την ίδια ημέρα, στο ίδιο κομμάτι, έχουμε πάει σε αυτό το τυχάκι εδώ που δίνει το πελάκι, το οποίο είναι γύρω στα 14 μέτρα. Τεράστιο βάθος. Έχουμε ψοφίσει στα καρτέρια, γιατί το ψηλό είναι πάνω και ανήσυχο. Και δεν έχει περάσει τίποτα. Και η μέρα τελειώνει σιγά σιγά. Εντάξει. Εδώ λοιπόν τι θέλω να προσέξετε. Θέλω να προσέξετε τις ακτίνες του ήλιου, που λέγαμε προηγουμένως. Εντάξει, και τη χρήση του τείχου. Εντάξει, γιατί σε λίγο θα μπορείσετε. Αφού λοιπόν έχει τελειώσει, πώς κάνετε το ψάρι του πάμε να φύγουμε, πάμε να φύγουμε. Λέω, οκ, okay, όλα τα καρτέλια τα κάναμε εδώ, στο χείλο σου. Λέω στο παιδάκι μου λοιπόν, ναι, δεν μπορεί. Θα πάω στον τείχο, θα πάρω τον τείχο. Αυτή ήταν η σκέψη. Προετοιμασία λοιπόν και ωραία. Βουτιά στον τοίχο λοιπόν. Τα προηγούμενα καρτέλια γίνονταν εδώ, επάνω σε αυτή εδώ τη φυκαδούλα. Όπως σας είπα προηγουμένως, ο τοίχος πατάει γύρω στα 80 μέτρα. Είναι έτσι ένα κάθετο κομμάτι που δεν έχει τίποτα, ούτε πέτρες, ούτε αυτά. Είναι κάθετος τοίχος. Και ξαφνικά, ταν, μέσα στο πέλαγος. Ωραία. Εντάξει. Πάμε λίγο πίσω. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι, να κάνω που είσαι. Ναι. Είμαστε κάτι και το είδαμε το ψάρι. Το είδατε. Είναι ένα μαγιάτικο μέσα. Ωραία. Πόσα ψάρια έχει ανάμεσα σε μένα και σε αυτό. Μετά φάνηκε άλλο ένα. Στο τάδι φάνηκε άλλο ένα μετά. Ανάμεσα σε αυτό που βλέπετε και σε μένα. Πόσα ψάρια βλέπετε. Χιλιάδες. Ωραία κανένα. Ο χιλιάδες είναι ο σωσιός. Μόνο που είναι καλόγλυες. Πόσα μαγιάτικα βλέπετε για να τις αφήσει η ερώτηση. Εντάξει, κανένα. Λοιπόν, και εγώ κανένα δεν βλέπω, παιδιά. Γιατί είχα εστιάσει σε αυτό το οποίο είναι κτηνώδες ψάρι, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πάμε. Και τώρα φεύγουμε από τον τοίχο και πάμε ταξίδι μακρινό. Και φάνηκε άλλο ένα. Αυτό. Ναι. Και μέσα άλλο ένα. Αυτό επίσης είναι κτηνώδες ψάρι. Σωστά ή λάθος. Ανάμεσα σε αυτό και σε μένα, πόσα ψάρια έχει. Εκεί που βλέπεις, έτσι. Είναι τρία ψάρια που φέρνουν. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Αυτό επίσης είναι τερατώδες. Το βλέπετε αυτό. Οκ. Πόσα μέτρα μακριά το πούμε. Πέντε μήκη, πέντε μήκη. Έξι μήκη, εφτά μήκη. Μπορεί κανένας να πούμε σιγουριά. Όχι. Καταλαβαίνετε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα του κυνηγιού στα ανοιχτά νερά, στο μπλε. Δεν ξέρω πού είναι. Δεν ξέρω. Είναι 10 κιλά και 3 μέτρα. Είναι 35 κιλά και 15 μέτρα. Πόσο είναι, πού είναι. Εδώ λοιπόν, για να μπαίνουμε στο νόημα, έχουμε τη χρήση του τείχου. Είναι χαρακτηριστικό. Θυμόσαστε τις ακτίνες που ήταν από πίσω. Έχουμε λοιπόν ένα βαντάζ για μένα. Το ότι σέρνομαι στον τείχο, ότι έχω τον ήλιο, τα ψάρια δεν με βλέπουνε. Βλέπετε πως ανησυχούν. Θέλουν να δούνε τι είναι αυτό που κουσένεται τέλος πάντων εκεί πέρα. Έτσι.
Και μόλις βγαίνω, κάνουν μεταβολή. Και φύγανε. Λέμε τώρα. Πάπα. Αντίο. Τίποτα. Επειδή είναι αρνητική, καλά αρνητική, είναι γύρω στα... είναι λίγο κάτω από τα 30 μέτρα από το χτύπημα. Είναι χρήση της ανάδυσης. Το καταλάβεις από την ανάδυση, έτσι. Συντραμμυρικό ήταν. Εδώ έρχεται το ζευγάρι μου. Τι λέμε. Ζευγάρι. Κρατάει το όπλο. Είναι αναπάσχη που μπορεί να το παρατήσει ο Βασιλάκης. Ο Βασιλάκης λέει μου είναι φυσικά, δεν μπορεί εδώ. Εντάξει. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει. Μπλου. Βγήκαμε στην επιφάνεια. Καθαρό. Πάει και αυτό. Μαζέψαμε. Να το, εδώ είναι. Είσαι από το πέρασμα. Okay. Τελευταίοι σπασμοί, δεύτερο τελευταίο των σπασμών που είναι να μην περιαφολογούμε γιατί τεχνική κάνει. Μην κλειδώσει πριν το κλείσει. Ναι. Αν εκεί είναι ανεπεξέταστα τα παιδιά, τα βλέπετε πρωτογενή, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ειλικρινά. Αυτό είναι ο ψάρι, σπασμένη σπονδυλική στήλη, πεντάμε και τη φεγγιά. Εντάξει, δικαιολογούνται τα τέσσερα λάστιχα. Μην ερώτηση πριν το κλείσει. Πάει. Εάν εκεί που πήγε να ρίξει σαν εδώ. Εάν κρατιώσουν με το χέρι πάνω στον τοίχο, ναι. Τα ψάρια θα ακόντουσαν. Δεν σου άρεσε, δηλαδή, το πιλότητα σου. Άρεσε, αλλά φεύγανε. Φεύγανε. Απάντησε μόνο σου. Μικρότερο. Δεν υπήρχε μερικές από το σάρκο μικρότερο. Δεν υπήρχε μερικές από το σάρκο μικρότερο. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ πετυχαίνει η βουτιά με τη χρήση του τοίχου. Τη χρήση του ήλιου και την απόλυτη πεποίθηση εξαιτίας της συμπεριφοράς των μικρών ψαρών ότι κυνηγάνε πελαγικά, απλά εμείς δεν το έχουμε δει. Εντάξει, προηγουμένως πιάσαμε το μικρότερο, άρα έχει πελαγικά και τώρα βρήκαμε και το κομμάτι με τα μεγάλα και πέθανε ένα μεγάλο. Φιλιά στα μάκουλα και χέρι δικαντίο. Τι μόνο. Όλα μαύρα. Ε? Όλα μαύρα, παιδιά. Αυτή όχι. Είχε παραπάνω από 2 ώρες καρτέλια στο σκαλοπατάκι που σας έδειξα, περιμένοντας πελαγικά. Τα οποία όταν διαισθάνομαι ότι είμαι σε έναν τόπο ή όταν ξέρω ότι είμαι σε έναν τόπο, δεν τα κυνηγώ τα μαύρα, κυνηγώ τα πελαγικά. Καθαρό. Λοιπόν, να δω το σουπερσός. Στην ίδια. Όχι, εκεί που λέει σουπερσός. Α, δεν είναι τίποτα. Όχι, είναι αυτό, όχι αυτό, το σουπερσός. Είναι δικά μου χαρακτηριστικά αυτά για να ξεσκαρνάω τα παιδιά. Λοιπόν, εδώ το. Να σκομεύουμε τη διαδρομή. Αυτό είναι πολύ κοντά στα μέρη σας. Στα ποια? Στα μέρη σας. Εδώ δηλαδή. Και είχε μια προετοιμασία, είχε μια βουτιά δηλαδή και χάσαψα τον τόπο. Αφού χάσαψα τον τόπο, αποφάσισα την τακτική της επόμενης βουτιάς. Ωραία. Λοιπόν, τις βλέπετε πρωτογενείς είπαμε τις βουτιές, έτσι. Πάμε. Έχει βουτιά, χάσαψαμε τον τόπο. Τίποτα. Επόμενη βουτιά. Εδώ είναι χαλάρωση στην επιφάνεια. Άλλη βουτιά. Τι κοπάνε σαν αστυράκι. Λαθάξε όπως και αν σου πάει. Αυτά είναι μικρά ψέματα. Παραγάδι. Είπαμε είναι κοντά εδώ. Τι καταφέρει να κάνει ο Βασίλης. Να τα βάλει τώρα μέσα στις τρύπες. Σωστά ή λάθος. Δεν το λέω εγώ. Αυτά φύγανε. Λοιπόν, ρε φίλε, μη πιάνεσαι κορόιδο. Δηλαδή, άλλαξε τακτική, αφού δεν δουλεύει. Στην επόμενη. Πάμε ανάποδα. Όχι πλανάρισμα αυτή τη φορά. Άγιζε.
Μπουπ! Κάτω. Και ήδη έχει αλλάξει η συμπεριφορά του τόπου. Ναι, είδαμε κάτι σαν μου. Κοιτάω προς τα εκεί που κοιτάξαμε που φύγανε οι στήρες, δεν έχει τίποτα. Εντάξει, καρτέλι δηλαδή. Μετά τι κάνει, συρτώ. Τι έχουμε δει, τίποτα. Πού θα είναι τα ψάρια, κάτω από την κάσο. Μάλιστα. Για πάμε. Τα όπλο, μάτι με τη μία. Τα χιά την κλαίνει. Βασίλη, στην ευθεία γιατί υπήρχαν κάποια ψάρια. Όποιος μπορεί πηγαίνει και τα πιάνει εκεί πέρα. Δεν ήταν, ήταν η πελαγή σκέφτεται. Συνήθως εκεί που τελειώνει το γκρέμι αρχίζει τραγάνα, ε. Το κόψουμε θα πάνε. Πού θα πάνε. Και ξανά στην επιφάνεια. Αναπνοές εξόδου. Και αλληλοενημέρωση με τον πολιτό. Τι έγινε εδώ. Μία σειρά πεθαμένη. Στο ψυγείο πάει και μένει. Πάει και αυτό. Ο σούπερ σύστημα. Α, το δούμε, μην ανησυχείς. Σου είπα, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, εδώ θα μου συγχωρέσετε το βαθύ ψάρεμα. Νόκια μάνι τραχύλα, τι εννοείς. Ναι. Λοιπόν, εδώ επίσης είναι μια πουλιά στην οποία γίνεται χρήση του τείχου. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι η απαρχή ενός κοστού, ενός κοψίματος. Το οποίο καταλήγει σε αρκετά μεγάλο βάθος, σε ένα μεγάλο στρογγυλό μονόπετρο που τα τελευταία ψι χρόνια ξέρω ένα ροφό. Και δεν το πιάνω ποτέ. Και συνήθως δεν έχω ψυχή να πάω στο μονόπετρο να πούμε, γιατί είναι ενοπλητικά βαθύ για μένα. Εκείνη την ημέρα ωστόσο όλα ήταν καλά. Και φτάσαμε στο αγαπημένο μου σημείο του καρτελιού. Αυτό είναι ένα καρτέλι, όπως το πολυγράψαμε προηγουμένως. Είναι ένα καρτέλι προετοιμασίας ή ανίχνευσης. Με άλλα λόγια, πάμε να δούμε αν έχει ψάρια. Εντάξει. Ναι, ναι. Συμπτώ. Κουκού. Με το που τον βλέπουμε όμως εμείς κρυβόμαστε, αλλάζουμε θέση, παίρνουμε λίγο πιο αριστερή πορεία, να μην μας βλέπει. Και πότε αποκαλυπτόμαστε, στη Βολή. Γεια σου. Ήταν έτοιμος. Στην επόμενη δουλειά ήταν πάνω. Το ψάρι ήταν έτοιμο. Έτοιμο να ξεκινήσει. Το άλλο σκηνή. Έλυσα τα μολυβάκια μου για να φιλήσω τα παιδάκια μου. Όχι, αστείευομαι. Ήταν έξω τα μολυβάκια μου γιατί το ψάρι μπήκε κάτω από το βράχο και δεν ξέρω εάν θα ακολουθήσει ένα πρόγραμμα ξεβραχώματος και επειδή ο Βασιλάκης όλη την ημέρα είναι ορθοστασία, τι πρέπει να σώσει, ποδαράκι. Για να ανεβοκατεβαίνει τις επόμενες ώρες εάν χρειαστεί ξεβραχώμα. Είναι μέρος λοιπόν μιας τακτικής η οποία δεν εφαρμόζεται σαν χρησιμοποιώ το λύσιμο για να το δείξω πιο βαθιά. Δηλαδή τι κάνεις. Τύπου παντόφουλα. Για να σώσω πόδια που λένε. Τύπου παντόφουλα. Τι ήταν λοιπόν η μουτιά, τι χάρισε στο ψάρι. Που κερδίζει τώρα δηλαδή ο ψάρι του φεγγάς εδώ. Το καρτεράκι πάνω στην πέτρα είναι ένα καρτέρι, τέλος πάντων. Στο οποίο εγώ δεν έχω δει κανένα ψάρι. Ξέρω όμως αυτή την πέτρα ότι συνήθως είναι ο άνθρωπος. Εδώ δεν έχω δει τίποτα. Και επειδή μου βγήκε η μουτιά, εδώ κάτσε να πάω να δω. Εντάξει, είναι στη γειτονιά ο άνθρωπος. Μόλις λοιπόν τον βλέπω, τώρα τον έχω δει. Αρχίζω και τραβιέμαι πιο αριστερά προς το σουγγάρι, το μαύρο, για να του πληθώ. Και γίνεται βέβαια η αποκάλυψη. Έχει ένα σημείο. Με κοιτάει, το κοιτάω. Καληνύχτα. Γεια σου. Ευθεία προσέγγιση.
Το ψάρι τι θα έκανε, θα το είχε στείλει στο γαλάνι. Πάει αυτό. Αυτό είναι το σουβεζός. Μα δεν είναι τίποτα σώμα. Βγήκε εύκολα, έπεσε την επόμενη και άλλο ψάρι. Ναι. Δεν είχε ακούσει καλά. Ήτανε... Ό,τι ήταν να δώσει, θα δώσει. Έτσι όπως μπήκε μέσα, όχι, όχι. Λοιπόν, επίσης, είναι μια περιοχή στην οποία τελειώνει στις βουχές. Δηλαδή είναι πάρα πολύ βαθύ κομμάτι και αν δεν την τελειώσει στη βουχιά ή αν δεν το κουτίσει το ψάρι, δεν έχει μετά. Στην επόμενη είναι χαμένη. Εδώ πάλι γίνεται χρήση του τείχου, παιδί. Του τείχου και του φωτός. Λοιπόν, αυτός κοιτάει ήδη. Αλλά επειδή κοιτάει προς τα πάνω ο ηλίθιος, δεν βλέπει. Τι βλέπει εδώ, τίποτα. Βλέπει μια μπάλα μέσα στον ήλιο. Το όπλο μπροστά. Γεια. Δεν το κοιτάς πολύ ώρα αυτό το καμάκι. Δεν γίνεται. Δεν κοιτάς. Εντάξει. Άχρηστο σου κάνεις. Μεγάλος ήταν αυτός, ε. Ναι. 8-9. 18-19. Όχι, αστείο. Τόσο ήταν, 8-9. Το ζευγάρι. Το ζευγάρι. Πήρε το πλάκι. Και έπισε το βασιλάκι. Εννοείται. Κοιτάει όμως και πάνω, που δεν φαίνεται εδώ. Ήρθαμε όλα καλά και τα ωραία. Τι είναι εδώ. Έχει πόσα. Έχει πόσα. Γιατί δεν θα ποζάρουν. Βασίλη, θα το έλεγε πλανάρισμα αυτό. Αυτό είναι ένα πλανάρισμα. Ένα πλανάρισμα. Καθαρό είναι πλανάρισμα, αλλά με χρήση του τείχου. Έχει απόσταση όμω πολύ από το ανάλογο. Τεράστια. Δεν έφτασα ποτέ στο ανάλογο. Ξέρει τι είναι όμω, το πονηρό τη ιστορία. Είναι ότι το ψάρι γυρίζει προ τα πάνω να δει και βλέπει τον ήλιο. Και εγώ είμαι στον ήλιο. Είναι αγαπημένη μου θέση αυτή για το πλανάρισμα. Και έχω να σου δείξω εκατοντάδες ώρες βίντεο με τέτοιου είδους ψάρια. Οι άλλοι περίπτωση θα στριμμάνε σε τέτα φάση έτσι και λέει τι κάνει ρε ο άνθρωπος. Του κολοπάτω, κοίτα να δεις πως θα κοιτάει. Μα εδώ έχεις πρώτα απ' όλα μία του φωτιά που είναι πάνω από 4 μέτρα από την ύπη του ψαρίου. Έτσι είναι ένα πεντάμι κόμπλο. Αυτή τη στιγμή 5 μίλια από κάτω για τα έννοια που φέγγει. Είναι απόσταση. Δεν θα στα 5 να γίνανε. Να ήταν στα 3 του. Πάλι είναι πολύ μεγάλη. Έχεις λοιπόν έναν άνθρωπο που σκοπεύει καλά. Ξέρει το αντικείμενο που κρατάει. Έχει χρησιμοποιήσει τον ήλιο και το περιβάλλον. Παίρνει ένα ψάρι και σηκώνεται και φεύγει. Ρε παιδιά, πέτυχε το ψαρακούδο. Οποία χαρά. Τι να, δηλαδή μετά από μια τόσο ωραία στιγμή, τι να πιάσει σε μία την ημέρα παραπάνω δεν κάνω σήμερα το μήνα. Καταλαβαίνετε. Ό,τι άλλο σου χάλα, εμένα θα μου χάλαγε την ημέρα. Τα μαζέψαμε για στο 14ο μέσα στην τάρα του Καλοκαιριού, 15-16 Αυγούστου. Πού κι αν είναι. Ενώ το προηγούμενο σου βίντεο που ήταν συρτό κρύφτηκε. Ναι. Και πήγε κοντά. Βέβαια. Τώρα ήσουν να φτιάξει. Και στη Στήρα είχε πολύ συγκαλυμμένη διαδρομή έτσι, την οποία δεν ξέραμε πού είναι. Τα υπόλοιπα. Τι είναι σκεφτό. Όχι. Ποτέ. Ποτέ. Εκτός αν έχει μικρά και το απειλείς. Λοιπόν, καρτέρι σε βολά. Καρτέρι σε καθαρά. Καταλαβαίνετε έτσι, βάθος 50 εκατοστά. Βάθος 3 μέτρα. Βάθος 30 πόντους. Βάθος αμφίβελο. Από την επιφάνεια. Ξανά από την επιφάνεια. Δεν είναι κανένα.
Γκρανιός. Βάθος βαθιά. Ήρθε ο όμως, Βασιλείο. Ήρθε να σε πάει. Πού, καθένα της. Στέλνει δρύγους, πες. Αυτό τα είδα. Εκεί είπα καλά, εκεί. Αυτό είναι πολύ, ε. Λοιπόν, ελάτε να σας ψωμολογηθώ. Εκεί τρέχω. Ξέρετε τι τον έστωσε αυτό, ναι. Πώς ξέρετε. Έλα, άντε, να, στατιστική. Γιατί δεν έχω δει παιδιά. Γιατί το κύριο μου έχει κάτι άλλο. Δείτε την κοιλιά του. Ναι. Α, είναι έτσι το ναι. Ή υποθέτω τουλάχιστον, αλλά προτιμώ να πιάσω κορόιδο. Δείτε την κοιλιά του, παρατηρήστε την κοιλιά του. Τη βλέπετε. Δεν την πάτα σας καμιά πέρα. Ας είναι 7 πόδι, δεν πειράζει. Μετά από 15 μέρες πάνε εκεί πέρα θα είναι. Αν δεν αφήσεις τώρα. Λοιπόν, πριν να φύγω εγώ, δεν σωστά. Ευχαριστούμε, μια σωστά. Έλα, σε παχνάμε τα παιδιά για το πρακτικό. Α, τι, μαζί μόνος. Ναι. Καλή συνέχεια. Αυτή είναι επίσης μακρινή βολή. Αυτή από την ίδια, εντάξει. Λοιπόν, όχι, ξανά. Κάνει κρύο. Όταν θα συναντηθούμε και όποτε συναντηθούμε, τώρα θα το κανονίσουμε αυτό που θα γίνει. Πότε θέλετε, ρε παιδιά, εσείς πότε. Εντάξει. Πάει. Φροντίστε να μην κρυώνετε, γιατί δεν θα είναι ψάρεμα. Θα έχει αναμονή. Είμαστε στη σημαδούρα και οκ, okay, απλά κολυμπάμε. Τη στολή σας τη ζεστή, τα σωστά σας τα κιλά, πάρτε και κανένα παραπάνω, δεν έγινε τίποτα. Τα αφήνουμε κάτω άμα είναι και τα ξαναπαίρνουμε φεύγοντας. Δεν χρειάζεται να πάρετε τίποτε άλλο, εκτός από τη στολή σας, τα πέδιλά σας, τα μάσκα, αναπνευστήρα κτλ. Ζεστά ρούχα για έξω, μπουρνούζι και πετσέτα, οπωσδήποτε. Σκουφάκια ιστορίες των αντάλλων, να είμαστε δηλαδή άνετοι μετά να κάνουμε ένα debriefing στη θάλασσα και να φύγουμε ασφαλείς και ωραίοι.